Άγκολα Σπορτ, καλησπέρα σας. Είναι μια εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Μια εκπομπή που ασχολείται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρία σωματεία του δεύτερου ομίλου της Β' κατηγορίας. Τον Μικρασιατικό Κεσαριανής με τον πρόεδρό του Ηλία Μιχαηλίδη. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους φίλους. Τον Νίκο και τον Κώστα. Καλησπέρα. Τον Κολωνό με τον Γενικό του Αρχηγό Νίκο Μωροσέο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Και τον Παράδεισο Αμαρουσίου με τον Τεχνικό του Υπεύθυνο Κώστα Αθανασίου. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είχαμε την πρόωρη διακοπή του πρωταθλήματος, την 22η αγωνιστική, που βρήκε τον Μικρασιατικό στην τέταρτη θέση με 40 βαθμούς, 4 λιγότερους από τον τρίτο Αστέρα Ζωγράφου. Τον Κολωνό στη 10η θέση με 28 και τον Παράδεισο στην 11η με 27 βαθμούς. Να ξεκινήσουμε με τον Ηλία του Μιχαηλίδη. Πρόεδρε, πώς πέρασες στην καραντίνα? Όπως όλος ο κόσμος. Πώς να περάσουμε. Κλεισούρα και τα προβλήματα που αντιμετώπισε όλος ο κόσμος, τα αντιμετωπίσαμε κι εμείς. Καμία διαφορά. Έχει ο κόσμος προβλήματα, έχουμε κι εμείς. Έτσι. Είσαι σύγχρονος. Καλό είναι να μην γίνονται τέτοια πράγματα, αλλά εντάξει, αφού μας έκατσε έτσι να γίνει αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει, μακάρι να μην ξαναγίνει και μακάρι να μην έχει συνέχεια. Και εύχομαι, έτσι αφού μου δώσατε το λόγο λίγο, και στον Νίκο και στον Κώστα, πάντα υγεία, να χαίρονται τις οικογένειες και τη σωματεία τους πάντα πρώτο κλπ. Και με την ευκαιρία θέλω να το ξεκινήσω, εντάξει, και ήθελα τόση μεγάλη χαρά όταν μου έπρεπε αυτό. Έτσι, να ζητήσω ένα συγγνώμη εκ μέρους άλλων, γιατί στο μεταξύ μας παιχνίδι με τον Κολωνό σου πήρα το λόγο τώρα, αλλά νομίζω έχει σημασία. Έγιναν κάτι ψιλοφασαρίες βέβαια, αλλά δεν έπρεπε να γίνονται. Εμείς, εγώ, την ομάδα μου, δεν αφήνω ποτέ να γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς ξέφυγε αυτό το πράγμα τώρα. Εκεί πάνω ήταν κανένα 2-3 άνθρωποι, 5 Κολωνού, έγιναν κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, ζητάω συγγνώμη εκ μέρους του σωματείου εγώ και αναλαμβάνω εγώ προσωπικά την ευθύνη, παρότι δεν είχα εγώ ευθύνη. Έχω την ευθύνη ότι μου ξέφυγε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θέλω να θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στα γήπεδα και είναι κάτι τέτοιο. Και ελπίζω ο φίλος Μωρίκος να μην μας κατάει κακία. Γιατί δεν είμαστε τι άνθρωποι και το ξέρω. Εντάξει, αυτά γίνονται στα αεραστεχνικά γήπεδα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Υπάρχουν κάποιοι λίγο παραπάνω ξύθυμοι και εντάξει, δημιουργούνται πάντοτε. Εντάξει, καλό είναι να μην γίνονται, γιατί πάμε τα παιδάκια να παίζουν. Εντάξει, αθλητές, ερασιτέχνες, όπως το λέει η λέξη. Και νομίζω ότι εμείς οι μεγαλύτεροι, άμα δεν κάτσουμε κάτω να δούμε το πράγμα γιατί γίνεται και πώς γίνεται, καλύτερα να μην ασχολούμαστε. Ξέρω ότι και ο Νίκος και ο Κώστας ασχολούνται πολλά χρόνια με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα. Είναι μερικές ομάδες που τα δημιουργούν και θέλουν να τα δημιουργούν. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες πρέπει να πάνε στην άκρη, να μείνουν σωματεία. Καταρχήν και τα δύο σωματεία είναι και πιο ιστορικά και από εμάς. Εμείς έχουμε άλλου είδους ιστορία, αλλά είναι και πιο ιστορικά και από εμάς ακόμα. Άρα είναι σωματεία τα οποία τα σεβόμαστε, όπως και όλα τα σωματεία της Αθήνας. Και πρέπει να μπει, θεωρώ, μια καινούρια βάση στον τρόπο διεξαγωγής όλων των πραγμάτων. Δηλαδή, ξεκινώντας από εμάς τους παράγοντες και να περνάει παραπέρα στους προπονητές και στους αθλητές μας βέβαια. Γιατί υποτίθεται ότι γαλοκούμε και τους αθλητές μας εμείς, έτσι. Άμα καθόμαστε και κάνουμε τέτοια εμείς, τι καθόμαστε και κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που μονοπόλησα. Το λόγο έχετε εσείς. Συγγνώμη. Ηλία, πώς είδες, είσαι σύμφωνος με την διακοπή του πρωταθλήματος? Επειδή, εντάξει, το πράγμα που προέχει είναι η υγεία του ανθρώπου και μετά είναι τα ποδόσφαιρα, μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, αν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, κατά επέκταση και ο αθλητής, τι να συζητάμε για πρωταθλήματα? Ναι, λοιπόν, συμφωνώ με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε με τον τρόπο του τι αποτέλεσμα θα έχει και πώς θα κρυθούν, πώς θα είναι πιο δίκαιοι κατάταξη των ομάδων, γιατί είχε 8 παιχνίδια ακόμα να γίνουν, άλλες ομάδες ελπίζανε, άλλες ομάδες δεν ελπίζανε, άλλες ελπίζανε, όπως και εμείς είμαστε μια ομάδα από αυτές, είχαμε
ελπίδες να πάμε στα παράς και τα λοιπά. Τέλος πάντων, όλα αυτά να τα θυσιάσουμε μπροστά στην υγεία του ανθρώπου, δεν το συζητάμε καν. Δεν το συζητάμε καν, καθόλου. Έτσι. Ναι. Η υγεία του ανθρώπου και οπωσδήποτε του αθλητή είναι πάνω από όλα. Έτσι. Και χαιρετώ δύο φίλους μου, με συγχωρείτε, ήρθαν να με δούνε. Αμέσως θα λέω. Επομένως, η άποψή μου είναι αυτή. Ναι, καλά κάνα και διακοπή κάνα, να δούμε τα αποτελέσματα. Ωραία. Νικόλα, εσύ από την πλευρά σου πώς πέρασες? Οικογενειακά, κλειστά στο σπίτι. Εγώ είμαι από αυτούς που πήγαινα για δουλειά, για να πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν ήμουν τόσο κλεισμένος. Τις απογευματινές ώρες ήμασταν στο σπίτι οικογενειακά, χωρίς περισσότερα πράγματα. Χωρίς να πολυκυκλοφορούμε. Ωραία. Τώρα, εσύ για την διακοπή, ποια είναι η γνώμη σου? Θεωρώ ότι ήταν σωστό, έτσι. Με την υγεία κανενός δεν παίζουμε. Και ένας λόγος παραπάνω για κάποια παιδιά τα οποία, εντάξει, ανεξάρτητα ηλικίας, ήταν επικίνδυνα. Με αυτά τα συμπτώματα που υπήρχαν και τις διάφορες πληροφορίες που είχαμε, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα. Ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό ήταν ότι εμείς το πρώτο παιχνίδι που παίζαμε θα πηγαίναμε στον Παράδεισο, έτσι. Και με ποιον τρόπο θα πηγαίναμε? Θα έπρεπε να βάλουμε 10 αμάξια, ξέρω εγώ, για να πηγαίνουμε ένα 2 άτομα για να μπορέσουμε να πάμε. Ένα χαρακτηριστικό πράγμα. Θεωρώ ότι η διακοπή ήταν σωστή. Εντάξει, για ορισμένες ομάδες που διεκδικούσαν κάποια πράγματα, ίσως να είναι αδικία, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι να παίξουμε με την υγεία των ποδοσφαιριστών και των ανθρώπων αυτών που ασχολούμαστε με τον ποδόσφαιρο. Τώρα, αν ήθελες κάτι να πεις στον κύριο Μιχαηλίδη για αυτό που ανέφερε πριν, για το μεταξύ σας παιχνίδι. Του είπα ότι εντάξει, δεν είναι. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, καλό θα ήταν να μην γινόντουσαν. Έγινε, το θεωρώ, λήξαν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί. Λοιπόν, Κώστα, εσύ από την δική σου μεριά. Κοίταξε. Σίγουρα είναι ότι καλύτερο να είσαι κλεισμένο σε ένα σπίτι 30 μέρες, 40 μέρες, πόσο ήταν. Αφού από τη στιγμή όμως που έτσι έπρεπε να γίνει, έπρεπε και εμείς να εφαρμόσουμε τα μέτρα που ορίσαν οι ειδικοί. Και οι πρέπει πάντα να ακούμε τους ειδικούς. Όπως εμείς είμαστε ειδικοί πάνω στο ποδόσφαιρο, έτσι, και πρέπει να ακούμε και εμείς τους ειδικούς που είναι πάνω στα θέματα υγείας. Βέβαια, εντάξει, πάντα οικογενειακά, όπως όλοι. Από εκεί και πέρα προσπαθούσαμε μέσα να, λίγο να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία μέσα στο σπίτι όσο μπορούμε καλύτερα. Εντάξει, γυρνάμε λίγο, τρέχαμε και λίγο έτσι όταν αρχίζαμε τα χαρτιά και τις βεβαιώσεις. Εντάξει, τι να κάνουμε, όσο μπορούμε καλύτερα προσπαθούσαμε να περάσουμε. Αλλά είπαμε, πάνω απ' όλα, όπως είπε και ο φίλος μου ο Νίκος και ο Ηλίας, ο φίλος μου, έπρεπε να γίνει. Πάνω από όλα η υγεία, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάντα, ξαναλέω, πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Ούτως ή άλλως είμαστε σχεδόν όλη η Ελλάδα, έτσι, οι περισσότεροι. Αν είσαι και εσύ σύμφωνος με την διακοπή του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε, ναι, συμφωνώ και εγώ. Συμφωνώ και εγώ. Τώρα μου πεις, επειδή είσαι σε αυτή τη θέση, έχει σωθεί, το λες αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως είπε και ο φίλος μου, ο Νίκος, άλλες ομάδες μπορούσαν να είναι στα μπαράζ, να σωθούν, κάποιες άλλες να ανέβουν. Αλλά και εγώ συμφωνώ ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Η υγεία των αθλητών, η υγεία των παιδιών, η υγεία η δικιά μας. Εγώ λέω, άντε πες και ξεκινήσω το πράγμα. Αν γινόταν κάτι, μία στο τόσο, εγώ λέω, έτσι. Τι θα γινόταν? Μετά θα είχαν όλα καταρρεύσει εξ ολοκλήρου. Από εκεί και πέρα πιστεύω όλα θα βγουν το δρόμο τους σιγά σιγά με μια καλή θέση και μια πολύ καλή συνεργασία. Νομίζω ότι πολύ σωστά διακόπηκε. Βέβαια, καλό ήταν για όλους μας να μην υπήρχε αυτό το πράγμα και να συνεχιζόταν κανονικά το πρωτάθλημα. Αλλά δεν γίνεται. Είπαμε, πάντα πρέπει να ακούμε τους ειδικούς, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, γενικώς. Ηλία, η διακοπή του πρωταθλήματος, όπως ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, σε βρήκε στην τέταρτη θέση με 40 βαθμούς, 44 ο Αστέρας Ζωγράφου και 47 η Ελπίδα. Αν γινόντουσαν τα αυτοπαιχνίδια, είχε ελπίδες ο Μικρασιατικός να κερδίσει την άνοδο στην αλφα κατηγορία?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, μαθηματικά είχε ελπίδες ο Μεσαιτικός με βάση το πρόγραμμα που είχαμε. Ξαναλέω όμως ότι καλά έκανε και έγινε η διακοπή. Δεν θα διακινδυνεύσουμε την υγεία κανένας παιδιού για κανένα μπαράζ και για καμία τέτοια. Ναι, είχαμε ελπίδες γιατί ας πούμε, είχαμε και την ελπίδα να παίξουμε στον ελληνικό μας. Εντάξει, μπορεί και να χάναμε, έτσι. Εγώ θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να πω: εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια με νέα παιδιά της Ακαδημίας μας, την οποία την ξεκινήσαμε στο περσινό πρωτάθλημα στην Α κατηγορία, στη μέση του πρωταθλήματος. Γι' αυτό και πέσαμε, το αποφασίσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε με τα νέα παιδιά και θα το συνεχίσουμε. Επομένως, δεν είναι πανάκια, δεν θα τσακωθούμε, δεν θα μαλώσουμε με κανέναν. Για το τι πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε χαράξει έναν δρόμο, πιστεύουμε ότι ο δρόμος είναι σωστός, ότι πρέπει να παίζουν τα παιδιά από τα σωματεία τα ερασιτεχνικά, γιατί για μένα αυτό είναι ο αιμοδότης του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν πιστεύω ότι μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αυτό. Άρα λοιπόν, θα έπρεπε και η πολιτεία τα μάτια της να τα ρίξει πάνω στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, να κάτσει κάτω με εμάς τους παράγοντες, τους παλιούς τουλάχιστον, και να πει ποια είναι τα προβλήματα, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να πάει στην άκρη, να προσαρμοστούμε και με τα νέα δεδομένα, αλλά θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να βασιστεί πλέον στα νέα παιδιά, να σταματήσει εκείνο το παλιό «έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εδώ πώς θέλεις, κάνε δείξη» και τα λοιπά, γιατί και οι παράγοντες, μην νομίζετε, οι οικογενειάρχες άνθρωποι είναι περισσότεροι, αν όχι όλοι, με εξαίρεση 4-5 ομάδες στην Αθήνα, ίσως είναι παλιές, ιστορικές, ίσως έχουν στελέχη, μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο οικονομικά, αλλά όλες οι άλλες ομάδες είναι στο ίδιο καζάνι, θα έλεγα. Επομένως, λοιπόν, ο δρόμος, το μέλλον, δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από τις ακαδημίες των ομάδων. Γι' αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να κάτσουμε κάτω και να βάλουμε το στόχο, το μεγάλο, να βάλουμε τα παιδιά να παίξουν, να παίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και πάνω σε αυτό να χτίσουμε το ποδόσφαιρο του μέλλοντος, του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί έχω και κάποια άλλη άποψη. Δεν μπορώ να βλέπω στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής να πέσουν 80 Ιουγκοσλάβοι, 60 Ισπανοί, 30 Σλοβάκοι και ξέρω εγώ και τέτοια. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά γιατί να μην παίζουν και Έλληνες. Θα μου πείτε, δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τη Μίλαν. Τι να κάνουμε, ας μην την κερδίσουμε τη Μίλαν. Ας κερδίσουμε τη Σαμπτόρια, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν, επειδή πρέπει να μεγαλουργούμε, για μένα ψεύτικα σε κάποια άλλα επίπεδα, να καταστρέφουμε όλο το υπόλοιπο οικοδόμημα που ονομάζεται ποδόσφαιρο, τη νεολαία μας, την οποία έρχεται με ελπίδες και με οράματα να παίξει ποδόσφαιρο και κάποια στιγμή να τους τα κόβουμε εμείς οι παράγοντες. Είναι έγκλημα, πρέπει να σταματήσει. Αυτό έχω να σας πω εγώ, αυτό κάνουμε στη δικιά μου την ομάδα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε όσο τουλάχιστον είμαι εγώ και μπορώ να ανακατεύομαι με αυτά τα πράγματα και να τα βοηθάω. Νικόλα, λιγάκι πιο πίσω. Ναι. Όχι, όχι, στον Νίκο. Μπράβο, έτσι. Νίκο, ποια, με την εμπειρία σου τόσα χρόνια στα γήπεδα, ποια πιστεύεις ότι θα είναι η σωστή απόφαση που πρέπει να πάρει η διοίκηση της ΕΠΣΑ μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος? Να κάνει αναδιαρθρώσεις? Θεωρώ ότι μια καλή λύση θα ήταν η αναδιάρθρωση. Βέβαια, εντάξει, θα υπάρξουν ομάδες που θα αδικηθούν, θα υπάρξουν ομάδες που θα ευνοηθούν από αυτή την περίπτωση. Αλλά η αναδιάρθρωση είναι μια λύση. Διότι για όλους είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες ομάδες, τώρα να λέμε την αλήθεια, οι οποίες ειδικά στο θέμα του υποβιβασμού, ας πούμε, στο δικό μας όμιλο ήταν πάρα πολύ μακριά. Το να γίνει μια αναδιάρθρωση δηλαδή και να σωθούν αυτές οι ομάδες θα είναι θαύμα για αυτούς. Αλλά πάλι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν μπορούμε να αναφερόμαστε συγκεντρωτικά σε όλες τις κατηγορίες και σε όλες τις ομάδες. Ναι, για όλες τις κατηγορίες. Εντάξει, είναι για όλες τις κατηγορίες. Είναι, η αναδιάρθρωση είναι μια λύση. Είναι μια λύση. Για να πούμε ότι σχεδόν όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Ωραία. Κώστα, τι πρέπει να κάνει η ΕΠΣΑ? Ορίστε, δεν άκουσα. Τι πρέπει να κάνει η ΕΠΣΑ, τι απόφαση πρέπει να πάρει κατά τη δική σου γνώμη? Κοίταξε,
αυτό βέβαια εγώ δεν είμαι αρμόδιος, έτσι, να το πω. Βέβαια, σίγουρα, απλώς τη δική σου γνώμη, έτσι, τη δική σου άποψη. Κοίταξε, η δική μου άποψη είναι ότι συμφωνώ και με τον Νίκο, συμφωνώ και με τον Ηλία. Δηλαδή ότι πλέον η ΕΠΣΑ πρέπει να πάρει κάποια μέτρα. Τώρα κυρίως εγώ πιστεύω και στο οικονομικό κομμάτι, έτσι, γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες που πραγματικά λιμοκτονούν, έτσι, δηλαδή πραγματικά με το ζόρι στέκονται. Βλέπεις ότι πολλές φορές ξεκινάει η κατηγορία, μιλάω για όλες κατηγορίες, έτσι, ξεκινάνε οι κατηγορίες και σταματάνε κάποιες ομάδες και το λόγο το οικονομικό και για το λόγο ότι υπάρχουν θέματα μέσα όσο αφορά με την ΕΠΣΑ, όσο αφορά διοικητικά, διαιτητικά, ακόμα και αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο όσο αφορά τη διαιτησία. Αυτό είπα, δεν είμαι αρμόδιος, εγώ το κρίνω, αλλά κυρίως το οικονομικό κομμάτι πρέπει κάπου πρέπει να γίνει μια αναδιάρθρωση. Δηλαδή πρέπει να η ΕΠΣΑ, δεν ξέρω πώς, με συνεργασία με άλλους τομείς, να βοηθήσει λίγο τα σωματεία, τα τεχνικά, λίγο να ανασάνουν, λίγο να ανεβούν λίγο. Οπότε το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, αν το βοηθήσει λίγο οικονομικά, ξαναλέω πάλι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, εγώ λέω ότι το οικονομικό κομμάτι είναι το βασικότερο. Για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους όλες οι ομάδες. Βέβαια, υπάρχουν πολύ λίγες ομάδες που οικονομικά στέκονται, αλλά είναι δυστυχώς πολύ λίγες. Και θέλω να πω ένα, ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή να δώσει κάτι, είναι και να κόψει και κάτι. Δηλαδή, κάθε φορά όλες οι ομάδες προσπαθούν να δίνουν, να δίνουν, να δίνουν, να δίνουν, να δίνουν. Εκεί κάπου, ας πούμε, ξεφεύγει λίγο το πράγμα, έτσι, κακά τα ψέματα. Αν θέλουν να ξεκινάνε τόσες ομάδες, όσες, να τελειώνουν όσο μας ξεκινάνε, κάτι πρέπει να γίνει. Βέβαια, πρέπει να βοηθάμε και εμείς τα σωματεία μας, τα σωματεία με τον τρόπο μας, με καλύτερη συνεργασία μεταξύ μας τα σωματεία, όπως είπαν και προηγουμένως, τα δύο φιλικά σωματεία είχαν μια ανάμειξη εκεί πέρα, το οποίο απλώς το αναφέρω ότι πρέπει και εμείς να έχουμε καλή συνεργασία, να μην έχουμε λίγο αντικρώμενες απόψεις, να μπορούμε να βοηθάμε τους νεαρούς παίχτες. Εμείς έχουμε πολλούς αρκετούς νεαρούς παίχτες στην ομάδα μας και ίσως γι' αυτό βρισκόμαστε πάντα στη μέση της βαθμολογίας, δεν μας πειράζει. Να έχουμε μια καλή πορεία. Θέλω για μας η καλή πορεία αυτή. Για μας η πορεία είναι το ότι βλέπουμε τους νέους παίκτες να βγαίνουν και να ανεβαίνουν κάποια στιγμή. Αυτό νομίζω, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι, προσωπική μου γνώμη, ότι αυτό είναι όσο μπορεί η ΕΠΣΑ να βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Μαζί με τους άλλους, όσοι είναι αρμόδιοι δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, ένα παράδειγμα, βλέπεις τώρα, ας πούμε, ότι είμαστε οι τελευταίοι. Με ένα παράδειγμα, το είμαστε τελευταίοι που ανοίγουμε στην ουσία, έτσι, δηλαδή που αν θα ανοίξουμε και αν θα ανοίξουμε και δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή έχουν ανοίξει όλα τα περισσότερα, εμείς είμαστε από τους τελευταίους. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το δούμε όλοι μαζί για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να... Ποια απόφαση πρέπει να πάρει? Σε μένα απευθύνω τον λόγο. Ναι, πρόεδρε. Κοιτάξτε να δείτε. Αν ρωτήσουμε όλες τις ομάδες, δεν ξέρω αν θα επικρατήσει λογική. Δηλαδή, όλες οι ομάδες θέλουν να ανέβουν, όλες οι ομάδες θέλουν να μην πέσουν, γιατί αυτή είναι και η στόχη που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Εγώ εκεί που θέλω να επικεντρωθώ είναι πάλι στο σημείο που και ο Κώστας πολύ ωραία ανέφερε προηγουμένως και πιστεύω σίγουρα και ο Νίκος συμφωνεί. Πρώτα-πρώτα πρέπει να μείνουμε στο ότι εμείς είμαστε όχι από τους τελευταίους, ίσως οι τελευταίοι παράγοντες που ασχολούμαστε με το αριθμητικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κανένα μέλος του αριθμητικού ποδόσφαιρου. Δεν βλέπω να ασχολείται κάποιος με το αριθμητικό ποδόσφαιρο. Καλείς κάποιον να έρθει να ασχοληθεί και σε κοιτάει, λες και ξέρω εγώ, τι να σου πω, της απατεώνας, ας πούμε. Έχει γίνει καχύποπτος ο κόσμος. Θα έπρεπε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καλό λοιπόν, και θα ήθελα να επικεντρωθούμε όλοι μας και εμείς τα σωματεία που πληρώνουμε, αν μπορούμε να πιέσουμε, να βοηθηθούν τα σωματεία, τα ερεσθενικά. Και καλό όχι την ΕΠΣΑ, γενικότερα την πολιτεία. Πρέπει να σκύψει το κεφάλι πάνω στα σωματεία αυτά. Αυτά τα σωματεία είναι έρμεα. Δεν υπάρχουν κάτι. Εκτός από τους πόρους, τους οποίοι τι πόροι είναι, από τις ακαδημίες δηλαδή, για να πληρωθούν οι προπονητές, να πληρωθούν τα παιχνίδια, τα έξοδα των αγώνων, το να τα λέω, δεν βγαίνουν τα σωματεία για να γίνουν όπως πρέπει οι ομάδες. Κάτι θα πρέπει να σκεφτούν και να προχωρήσουν στο πράγμα. Εμείς ασχολούμαστε τα σωματεία, τα ρεσθενικά εννοώ. Με τις ακαδημίες, βγάζουμε ποδοσφαιριστές.
έρχεται μια ΠΑΕ, ας πούμε, δεν θέλω να ονομάσω καμία, εντάξει, γιατί για όλες πιάνουν τον μπαμπά, κάνουν, δείχνουν, δελεάζουν τα παιδάκια, τα παίρνουν, άρα εμάς μας έχει αφαιρεθεί και η δυνατότητα να βγάλουμε ένα καλό ποδοσφαιριστή. Απ' την άλλη τη μεριά, είναι υποχρεωτικό να έχουμε μικρούς στις ομάδες. Ποιους μικρούς να βάλουμε, τους όχι καλούς. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει ορισμένα πράγματα να σοβαρέψουν πολύ στο θέμα του ποδοσφαίρου και των ακαδημίων. Δηλαδή, το δικαίωμά μας να βγάλουμε ένα ποδοσφαιριστή και να τον προωθήσουμε εμείς εκεί που πρέπει, εκεί που νομίζουμε. Γιατί κάτι κάνουμε και εμείς στο ποδοσφαίρο. Δεν έχουμε έρθει τυχαία, ούτε είμαστε λίγα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να σκίσουν το κεφάλι πάνω στο εραστηνικό ποδοσφαίρο, ιδιαίτερα στις ακαδημίες, και να βάλουμε κάτω τα πράγματα να τα συζητήσουμε σοβαρά και να βρούμε τρόπους πώς θα λειτουργήσουν. Πανελλαδικά βέβαια εννοώ, αλλά τώρα μπορώ να μιλήσω για την ένωσή μας, βέβαια. Έτσι. Ηλία, θα λειτουργήσουν οι ακαδημίες του Μικρασιατικού. Δεν σε άκουσα, με συγχωρείς. Εδώ οι ακαδημίες θα λειτουργήσουν από εδώ και στο εξής. Περιμένουμε τις οδηγίες. Ανοίξανε από τη Δευτέρα οι εγκαταστάσεις. Περιμένουμε τις οδηγίες του. Έχουμε μια συνάντηση εμείς εδώ στην Κεσαριανή με τον Αντιδήμαρχο την Παρασκευή για να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς έχουμε διαφερθεί, χρειάζονται κάποια δικαιολογητικά, κάποιες γιατρικές βεβαιώσεις και κάποια άλλα χαρτιά για να μπορέσουμε να ανοίξουμε. Είναι καινούρια δεδομένα, πιστεύουμε ότι θα ανοίξουν. Πιστεύουμε ότι θα ανοίξουν τα γήπεδα και αν ανοίξουν τα γήπεδα θα ανοίξουν και οι ακαδημίες. Καταρχήν πάνω των 13 χρονών, όπως προβλέπει η εγκύκλωση που έβαλε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Περιμένουμε να ανοίξουν. Νίκο, πρώτον για το θέμα με τα οικονομικά, ότι δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι για τα σωματεία, την άποψή σου. Και δεύτερον, υπάρχουν παράγοντες. Και με τους άλλους και με τα άλλα δύο παιδιά, το οικονομικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και μακάρι να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όσον εννοώ την εξέλιξη της πανδημίας, και να έχουμε κανένα νέο κύμα όπως κυκλοφορεί από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Διότι το μεγαλύτερο ποσοστό, να λέμε την αλήθεια, των ομάδων όλων των αεραστεχνικών. Νικόλα, με συγχωρείς να σε διακόψω. Πρόεδρε, φτιάξε. Δεν φαίνεσαι καθόλου, πρόεδρε. Συνέχισε, Νικόλα. Στηρίζονται στις ακαδημίες, έτσι. Εκεί. Και όταν οι ακαδημίες δεν λειτουργούν, το πρόβλημα το οικονομικό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Όσα άτομα και να είμαστε σε μια δείξη, γιατί εμείς μπορώ να σου πω ότι είμαστε 10 άτομα στη δείξη και βάζουμε τα ίδια λεφτά, ας πούμε, όλοι, και αυτό που μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε, αλλά αν δεν έχουμε τις ακαδημίες να στηριχτούμε, γιατί καλώς ή κακώς οι ακαδημίες φέρνουν ένα έσοδο σε κάθε ομάδα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τη λειτουργία, βάσει αυτών που διαβάσαμε δηλαδή, θεωρώ ότι οι βεβαιώσεις θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν. Εάν δηλαδή εφαρμοστούν όλοι οι κανονισμοί, οι βεβαιώσεις για να βγουν για τα παιδιά να λειτουργήσει η ακαδημία, θεωρητικά θα πρέπει να κάνουν κάποιο τεστ. Το τεστ αυτό πόσο στοιχίζει? Πώς θα μπορέσεις να το κάνεις αυτό το τεστ για να λειτουργήσουν οι ακαδημίες, έτσι? Χρειάζεται κάποια βεβαίωση. Τι, θα πηγαίνεις στον γιατρό και θα σου γράφει ένα χαρτί ότι είναι καλά το παιδί? Εάν δεν το έχει ελέγξει βάσει του τεστ, πώς θα το δει αν είναι καλά το παιδί δεν είναι? Και αυτό το πράγμα σίγουρα είναι ασύμφορο οικονομικά. Θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος για να γίνει. Ναι. Αυτό θεωρώ ότι είναι το... Εγώ θεωρώ ότι η δικιά μας η Ακαδημία αυτή τη στιγμή δύσκολα θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Ποιος θα βάλει το χέρι στην τσέπη, οι παράγοντες, οι γονείς, ποιος θα το βάλει για να κάνεις αυτό το τεστ? Η βεβαίωση, εφόσον λέει η βεβαίωση ότι δεν πάσχεις από αυτό το συγκεκριμένο νόσημα, θα πρέπει να εξελιχθεί με το τεστ. Δεν μπορείς να δώσεις βεβαίωση εάν δεν έχεις κάνει το τεστ. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε, αυτή τη στιγμή συζητάνε για ένα ποσό γύρω στα 150 ευρώ για να κάνεις το τεστ. Πού θα το... Εγώ σου λέω 50 παιδιά. Πού θα βρεθούν 7.500 ευρώ? Βάλε και τους παίκτες της ομάδας, βάλε και τους παράγοντες, γιατί και αυτοί θα πρέπει να το κάνουν. Μιλάμε για 10.000 ευρώ. Πού θα βρεθούν αυτά? Αυτή η πλάτη. Δεν μπορεί να κάνω επιτυχία μου. Κάσουμε. Θα πρέπει να ψαχτεί αυτό το θέμα. Τουλάχιστον με το θέμα της βεβαίωσης. Εάν βέβαια μπούμε στη διαδικασία ότι η βεβαίωση είναι σωστή βεβαίωση, έτσι.
με έλεγχο σε κάθε έναν που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι, αυτή είναι η άποψή μου. Κώστα, εσείς θα λειτουργήσετε τις ακαδημίες σας? Εμείς, ναι, στο μυαλό μας είναι να λειτουργήσουμε. Βέβαια, αυτό που είπε και ο Ιωδί, ότι πρέπει να λειτουργήσουμε άντε 13 και πάνω, έτσι, άντε 14 και τα λοιπά. Ναι, θα λειτουργήσουμε. Βέβαια, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα, έτσι, αυτό που είπε και ο Νίκος, να μαζέψουμε τα χαρτιά. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εγώ περίμενα να δώσουν μια έγκριση με λιγότερη γραφειοκρατία. Αντί να δώσουμε μια λιγότερη γραφειοκρατία, να ξεκινήσουμε πιο άμεσα και πιο γρήγορα, τώρα πλέον χρειάζεται ένα πάκο χαρτιά να μεταφέρουμε, να δώσουμε στους γονείς, να κρατήσουμε κι εμείς. Είναι ένα χρονοβόρο πράγμα. Τώρα, θα ανοίξουμε. Τώρα, πόσο θα ανοίξουμε, για πόσο θα ανοίξουμε και πόσο θα κρατήσουμε, αυτό θα το δούμε. Θα έχουμε μια συνάντηση από εβδομάδα με το ΔΣ όλοι μαζί. Θα τα βάλουμε κάτω για να τα δούμε. Αλλά βέβαια, όπως ξαναείπα πάλι, όλα αυτά είναι μια συνέχεια από τα προηγούμενα που είπαμε, κύριε. Ότι όλα αυτά φέρνουν και το οικονομικό κομμάτι, όπως είπε και ο Τόνος και ο Νίκος, φέρνουν χαρτιά πολλά, φέρνουν τα ρεπορία για τους γονείς, μια επιπλέον τα ρεπορία τους γονείς από την τόσα ρεπορία που περάσανε. Και λογικό να σας πω κάτι, οι περισσότεροι γονείς και με το δίκιο τους, έτσι, σου λέει γιατί να πάω τώρα για 1-1,5 μήνα και να μην ξεκινήσω από το Σεπτέμβρη, να μην. Είναι πολλά στο μυαλό τους, έτσι. Δηλαδή και με το δίκιο τους και μαζί τους είμαστε. Είναι αυτά που είπαμε και προηγουμένως, ότι κάτι πρέπει να γίνει να βοηθούν τα ερασιτεχνικά σωματεία. Γιατί και ακόμα και αυτός ο τρόπος δεν βοηθούνται τα ερασιτεχνικά σωματεία. Ακόμα και με αυτόν τον τρόπο που βγάζει. Ακούσαμε και τον κύριο Νίκο που είπε ότι εγώ δεν θα ανοίξω. Ο Ηλίας ανοίξει, εμείς θα ανοίξουμε. Εγώ ξέρω πάρα πολλά σωματεία τα οποία δεν θα ανοίξουν για αυτόν τον λόγο. Και για τη χαρτούρα, για το ότι οικονομικά σου λένε να ανοίξουμε, δεν βγαίνουμε. Είναι πολλά στη μέση. Τα οποία, ξαναλέω πάλι, πρέπει όλοι μαζί, όπως είπε και ο κύριος Ηλίας, να καθίσουμε από πάνω, να δούμε τι γίνεται. Πιστεύουμε ότι αυτή η πανδημία να μας φέρει όλους πιο κοντά, να μας φέρει όλους πιο λογικούς, να μπορέσουμε να σκεφτούμε ποιος θα τα πράγματα, να ανεβάσουμε το επίπεδο το ερασιτεχνικό. Γιατί όλα ξεκινάνε από την Ακαδημία. Μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες ΠΑΕ, οι Super League, ψάχνουν από τα ερασιτεχνικά σωματεία, από τα μικρά παιδιά, από τις ακαδημίες να βρουν άτομα, παίχτες, συγγνώμη, για να μπορούν να ενισχύσουν. Αν δεν υπάρχει αυτή η Ακαδημία για οποιαδήποτε ομάδα, δυστυχώς, σιγά σιγά θα εμφανίζονται όλα τα πράγματα. Ηλία, ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Είναι το οικονομικό, όπως συζητήσαμε πριν. Σίγουρα είναι και το γηπεδικό. Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είναι για όλους. Βέβαια, είναι ποικίλουν από γειτονιά σε γειτονιά που παίζεται το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ανάλογα με τους δήμους, ανάλογα με τα γήπεδα και όλα αυτά. Ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς εδώ στην Κεσαριανή έχουμε 5 ποδοσφαιρικές ομάδες. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα γήπεδο βοηθητικό και μάλιστα λίγο μικροτέρων διαστάσεων δεν μπορούν να βολευτούν 5 ομάδες. Δεν μπορούν να βολευτούν ακαδημίες των ομάδων. Με αποτέλεσμα να τσακωνόμαστε. Όλοι να έχουν δίκιο. Όλοι να έχουν άδικο. Όλοι να μην, ξέρω εγώ, να το βλέπουν το ποδόσφαιρο καθένας όπως θέλει. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Αν δεν δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες από το κεφάλι που λέμε, και να ακολουθηθεί μια γραμμή, δηλαδή να βγάλει, ας πούμε, λέω για παράδειγμα, μπορεί να λέω και χαζομάρα, ίσως να λέω και πράγματα, ξέρω εγώ, τα λέω βέβαια με τα τόσα χρόνια που ασχολούμαι. Κάποιος επικεφαλής να πήρε, παιδιά, εσείς οι ομάδες αυτές πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα, να έχετε αυτούς τους προπονητές, να συντονιστείτε έτσι, να οργανωθείτε έτσι και με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσετε. Όποιος δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα δεν μπορεί να έχει ώρες στα γήπεδα. Δεν μπορεί να ονομάζει ότι έχει ομάδες και να ταλαιπωρεί τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια οργάνωση, σοβαρή οργάνωση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και όλα πρέπει να ξεκινήσουν από το κεφάλι. Δεν μπορούμε ο καθένας από μόνος του να κάνει. Προσπαθούμε ο καθένας από μόνος του να κάνει όσο καλύτερα μπορεί τα πράγματα. Και με βάση την εμπειρία που έχουμε εμείς οι πιο μεγάλοι, εντάξει, βεβαίως και τους νεότερους. Του συμβουλευόμαστε, μπαίνουμε στα νέα δεδομένα του ποδοσφαίρου, γιατί και αυτό εξυγχρονίζεται ραγδαία. Όμως πρέπει κάποιος να μας λέει, να μας πει, γιατί θέλουμε ένα μπάστακα στο κεφάλι μας και να μας δέρνει. Αλλά δεν πρέπει να δοθούν. Ρε παιδιά, πρέπει να γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Θεωρώ ότι είναι όλα μετέωρα και κάτω ο καθένας από ό,τι θέλετε και ό,τι θέλετε.
Αυτά είναι τα προβλήματα του ποδοσφαίρου για μένα, ναι, και τα υπόλοιπα θα βρεθούν. Αν μπει ο Μπούσουλας να τηρηθούν από τα σωματεία αυτά που πρέπει να τηρηθούν, θα βρεθεί σίγουρα άκρη και θεωρώ ότι λογικά θα πάει μπροστά και το ποδόσφαιρο. Ξαναλέω για τη δικιά μου την ομάδα και συγγνώμη που έτσι παίρνω το λόγο μόνος μου. Εντάξει, εμείς έχουμε βάλει μια γραμμή. Εγώ 11 χρόνια τον ίδιο προπονητή, τον κύριο Κώστα Σταμπουλίδη. Έτσι. Τον έχουμε εμπιστευτεί. Νομίζουμε ότι κάνει καλή δουλειά, αγαπάει τα παιδιά κιόλας. Είναι και στις ακαδημίες τεχνικός διευθυντής και λειτουργούμε με ένα τέτοιο τρόπο. Δεν θεωρώ, δεν ξέρω, δεν λέω ότι κάνουμε κάτι καλό ή κάνουμε το καλύτερο. Θεωρώ όμως ότι μέσα στη γενικότερη αβεβαιότητα κάτι κάνουμε. Αλλά και τι έγινε. Εμείς θα φτιάξουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο μόνοι μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν υπάρξει λοιπόν ένας μπούσκας από πάνω και να πει παιδιά, έλα εδώ, ομάδα, μάλιστα. Θα πρέπει Α, Β, Γ, Δ, Y. Τι να καθόμαστε να κάνουμε και να δούμε. Έχουμε μάθει να πάμε μόνο το καλοκαίρι, να δηλώσουμε τις ομάδες, να δηλώσουμε τα τμήματα, σε ποιον όμιλο θα παίξουμε, πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, πότε τελειώνει το πρωτάθλημα, ποιες ομάδες έχουμε, τελείωσε. Ναι, αυτό το Νατάλο, εντάξει, στο τέλος, ναι, άντε να πανηγυρίσουμε για μια φορά. Γιατί όπως ξέρετε, στο ποδόσφαιρο οι λύπες είναι πάρα πολύ περισσότερες από τις χαρές, αλλά και αυτές είναι πολύ καλές και οι λίγες. Έτσι, αλλά εντάξει, το νόημα ποιο είναι. Δεν είναι το νόημα η παραγωγή ποδοσφαιριστών. Έχει γίνει έτσι το ποδόσφαιρο που να μην είναι η παραγωγή ποδοσφαιριστών. Αυτό έχω να πω εγώ. Συμφωνώ και με τον Νίκο και με τον Κώστα σε ό,τι είπανε προηγουμένως, τα λένε πάρα πολύ καλά. Νικόλα, εσείς αγωνίζεσαι στο γήπεδο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Πονεμένη ιστορία. Για πες μου. Πονεμένη ιστορία. Μισό του μισού, δεν λέμε τίποτα. Δεν σου λέω καλά, το δε η λειτουργία της Ακαδημίας δεν μπορώ να την περιγράψω. Κάθε τμήμα να κάνει σε μισό γήπεδο, παρακαλώντας να βρίσκουμε συμφωνίες με τις άλλες ομάδες για να μοιραστούμε τις ώρες. Δεν σου λέω τίποτα, άστο. Η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Γενικά, για να πω την αλήθεια τώρα, να μην λέμε ψέματα, στα γήπεδα του Δήμου Αθηναίων τώρα με τρία γήπεδα, τι μπορεί να γίνει. Και όταν τα δύο είναι υποτυπώδες γήπεδα, έτσι, γιατί και τις αλλεπότρυπες τι είναι, δύο μέτρα μεγαλύτερα από το δικό μας είναι. Έτσι. Το μόνο γήπεδο που υπάρχουν οι χώροι είναι το ρουφ. Τα άλλα γήπεδα είναι γήπεδα κατά συνθήκη. Υπάρχουν χώροι, Νίκο, που μπορούν να δημιουργηθούν νέα γήπεδα στο Δήμο της Αθήνας. Στο Δήμο της Αθήνας υπάρχουν αρκετοί χώροι. Το θέμα είναι ποιος προτίθεται να τους δημιουργήσει. Ειδικά στη δική μας περιοχή υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι. Έτσι, δεν το συζητάω καθόλου. Αλλά το δικό μας το γήπεδο μπορούσε να γίνει τεράστιο. Τεράστιο. Αλλά έχετε κάνει εσείς σαν πουλονός τις δικές σας προτάσεις. Εντάξει, στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε πάει αρκετές φορές και στο Μπαντάκι, στο ένα και στο άλλο. Έτσι, αλλά χρειάζονται χρήματα. Ποιος θα τα διαθέσει τα χρήματα. Για να κάνει σε κάποια ιδιωτικά οικόπεδα απαλωτρίωση ο Δήμος, χρειάζονται λεφτά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εμάς έχει πάρα πολύ χώρο. Αλλά εμάς το γήπεδό μας όποτε θέλουν, σύμφωνα με τα δεδομένα που ξέρουμε, η αρχαιολογική υπηρεσία μπορεί να το κλείσει. Γιατί δίπλα είναι αρχαιολογικός χώρος. Το γήπεδο αυτό έχει γίνει σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα που υπήρχε παλιά ένα γήπεδο ξερό το οποίο κάναμε προπόνηση. Δεν έχει πειραχτεί τίποτα. Δηλαδή ένα σκαφτή για να γίνουν κάποιες υποτυπώδες προϋποθέσεις θα βρουν αρχαία από κάτω. Και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να φταχτεί. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μια βελτίωση του αγωνιστικού χώρου και του τάπητα. Τίποτε άλλο. Οπότε καταλαβαίνεις ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες... Να συμπληρώσω τον Νίκο θέλω. Και αυτό είναι αυτό που εννοώ από την πολιτεία πρέπει να σκύψει το κεφάλι. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα. Στην Αλεπότρυπα κάνουν 9 ομάδες προπόνηση. Στον Κολονό κάνουν και εκεί 5-6. Εμείς κάνουμε... 7 κάνουν. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσει. Δηλαδή το γήπεδο, ποιος θα το λύσει, ο Κολονός μόνος του ή ο Μικρασιατικός μόνος του, όχι. Εδώ λέμε να πέσει η πολιτεία πάνω, που υπάρχει χώρος, δεν ξέρω αν χρειάζονται χρήματα να απαλωτριωθεί. Βεβαίως χρειάζονται, ναι. Να βρεθούν λοιπόν εκεί που πάνε αλλού, ας γίνει να αθληθεί ο κόσμος. Για τον αθλητισμό της νεολαίας μιλάμε. Γι' αυτό δεν μιλάμε τόση ώρα. Ναι, ναι. Αν μιλάμε γι' αυτό λοιπόν, έτσι το πράγμα. Έτσι είναι το πράγμα. Ωραία. Κώστα. Εσείς στο Μαρούσι. Εμείς στο Μαρούσι. Τα ίδια και εκεί. Ότι εμείς στο, για τη δική μας ομάδα δεν, παίζει. Οπότε ένα χρόνο στα Μελίσια, ένα χρόνο στα Βρυδίσια, ένα χρόνο στο Χαλαγίπεδο Χαλαδίου.
ένα φανταστής. Όσο και να το ψάξεις, σε ολόκληρο Μαρούσι δεν θα βρεις ένα γήπεδο 11x11 το οποίο να παίζει αντρική ομάδα. Δεν υπάρχει, εκτός από το ΆΚΑ, δεν υπάρχει γήπεδο. Και πηγαίνω από εδώ, πηγαίνω από εκεί, η αντρική ομάδα για να παίξει. Και θα πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω γύρω μου ένα τεχνικό team από πολύ καλά παιδιά, από πολλούς καλούς προπονητές που δουλεύουν από την αντρική ομάδα μέχρι τα πιτσιρίκια κάτω, και γι' αυτό και κάθε χρόνο έχουμε μια σταδιακή αύξηση των παιδιών, και τους ευχαριστώ μια που μου δίνετε ευκαιρία γι' αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι, να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, το βασικό κομμάτι είναι το οικονομικό που το είπαμε και πριν, αλλά το γηπεδικό. Και το τονίζω, το συλλαβίζω για να το καταλάβουμε όλοι. Το γηπεδικό. Το είπαν πριν οι προηγούμενοι, οι προαδέστατες, ότι σε ένα γήπεδο δουλεύουν τόσες ομάδες. Σε εμάς δεν υπάρχει γήπεδο να δουλέψει η ομάδα. Δεν υπάρχει γήπεδο να δουλέψει η ομάδα. Και βρίσκουμε από εδώ και από εκεί. Και να σου πω κάτι, και λογικό είναι, έτσι. Δηλαδή, πώς μια ομάδα να βελτιωθεί ελαστικά, και να, όλα αυτά που πάμε πριν, έτσι. Να βελτιωθεί όταν την πας από εδώ, την πας από εκεί, την πας. Δεν θα πω σε ένα καλούπ και σε μια δικασία να πω τι φταίει, τι δεν φταίει, γιατί δεν έχουμε γήπεδο, γιατί δεν έχουμε γήπεδο. Αυτό είναι χρόνια. Πολλά χρόνια. Όσο και να ψάξεις, δεν θα βρεις γήπεδο πάνω. Προσπαθούμε εμείς, και συμφωνώ και με τον Ηλία και με τον Νίκο, ότι προσπαθούμε μέσα να βελτιώσουμε όσο μπορούμε με τα δυνατότητες που έχουμε, με τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, να βελτιώσουμε όσο μπορούμε την κατάσταση. Αλλά, ξαναλέω, ένας κούκλος δυστυχώς δεν φέρει την άνοιξη. Η Δημοτική Αρχή του Αμαρουσίου σας έχει στηρίξει οικονομικά? Δεν μπορώ να πω, μας έχει στηρίξει. Αλλά ξέρετε ότι δεν μπορώ να πω σε μια δικασία τι φταίει και τι δεν φταίει, γιατί δεν είναι. Όποτε χρειάστηκε ήταν δίπλα μας. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο αυτή για να φτιαχτεί ένα γήπεδο, έτσι. Και το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Ηλία, από τη δική σου πλευρά, ο Δήμος της Κεσαριανής, οικονομικά στηρίξει? Εδώ και πολλά χρόνια οικονομικά δεν στηρίζει τις ομάδες της Κεσαριανής. Παλιότερα, πριν από 10 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, υπήρχαν κάποια βοήθεια μικρή. Δεν τη στηρίζει τις ομάδες οικονομικά. Τη στηρίζει ηθικά, τη στηρίζει και λίγο με άλλους τρόπους. Εντάξει, αλλά είναι ένα βάσανο για την πόλη, γιατί η πόλη δική μας είναι και μια μικρή πόλη και έχει 5 ομάδες. Ποιον να πρωτοστηρίξει και πώς? Υπάρχει γενικότερα ένα βάσανο. Έτσι. Γι' αυτό είναι ότι το πρόβλημα είναι ακόμα παραπάνω και από τους Δήμους. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να γίνει ένα γήπεδο. Δηλαδή, χαιρόμαστε όλοι όταν γίνεται ένα γήπεδο για μια μεγάλη ομάδα. Ας πούμε, εγώ είμαι και ΑΕΚ, περιμένω και την Αγία Σοφία να πάω να δω και εγώ μια φορά. Και να, αυτό, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με ενδιαφέρει το ελληνικό όμως. Δεν μπορεί όμως να περιμένουμε όλοι, όλος ο κόσμος, να γίνει ένα γήπεδο. Και να μην γίνουν και 10 γήπεδα για τα αεραστηνικά σωματεία, που είναι και πιο απλά και πιο εύκολα. Εκεί δεν χρειάζονται γήπεδα των 35 και των 50.000 θεατών, χρειάζονται γήπεδα των 500 φιλάθλων. Δηλαδή, οι εγκαταστάσεις είναι πολύ πιο απλές. Δεν μπορεί λοιπόν να μην μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρους να κάνουμε. Το πρόβλημα το γηπεδικό είναι τεράστιο. Δεν μπορούν να προπονηθούν οι ομάδες. Το ποδόσφαιρο είναι προπόνηση. Η προπόνηση θέλει χώρο και χρόνο. Δεν μπορεί να κάνει προπόνηση τώρα σε μια ώρα ομάδες αντρικές. Αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη που επεμβαίνω. Έχω πάει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, γι' αυτό το λόγο το συγκεκριμένο. Πραγματικά μιλάω και σε νοοτροπία, είμαστε αρκετά πίσω, πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, αν φανταστείτε, κάθε, ακόμα και το πιο ερασιτεχνικό και το πιο γειτονικό σωματείο, έχει γήπεδο δικό του και όχι μόνο, ακόμα και βοηθητικό, και πολύ μικρά γήπεδα και πολύ μεγάλα. Γι' αυτό και αυτοί πάνε μπροστά, και οπότε, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά μιλάω, εντάξει, δεν είναι, είμαστε πίσω, εντάξει, πραγματικά. Νικόλα, ένα ευτράπελο που συμβαίνει στο δικό μας γήπεδο. Θες να σου πω ένα ευτράπελο? Ναι, ναι. Δύο φορές τη βδομάδα, στο δικό μας γήπεδο, κάνει προπόνηση το ράγκμπι του Παναθηναϊκού. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα? Στο δικό μας γήπεδο, δύο φορές τη βδομάδα, κάνει προπόνηση το ράγκμπι του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο.
δεν κάνουν οι ομάδες ποδοσφαιρικές αυτές που είναι εκεί και κάνει προπόνηση στο ράγκμπι του Παναθηναϊκού. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά σου λέω κάτι χαρακτηριστικό. Κάποιοι άρα πρέπει να κατηγορήσουμε. Γιατί με συγχωρείτε, διάκοπτο. Δεν θέλουμε κανένα να κατηγορήσουμε, αλλά κάποιοι πρέπει να κατηγορηθούν. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες γίνανε τόσες εγκαταστάσεις και τόσα πράγματα και τόσα γήπεδα και περνάς και νομίζεις ότι βόσκουν πρόβατα. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέμε. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος καλός ή κακός έχει τις εγκαταστάσεις λεωφόρου. Για το ράγκμπι οι εγκαταστάσεις λεωφόρου τι θα ήταν? Σε ρωτάω, εφόσον μπορείς να κάνεις το δικό μας το γήπεδο το 20x70, το 30x70, φαντάσου τι θα μπορούσες να κάνεις εκεί. Αλλά σου λέω, χαρακτηριστικό, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανένα. Κάνει προπόνηση στο γήπεδό μας 2 φορές τη εβδομάδα το ράγκμπι του Παναθηναϊκού. Δεν σου λέω τίποτε άλλο. Και για μια συνέχεια, συγγνώμη που διακόπτω, για μια συνέχεια από αυτό που είπαμε πριν, από το να κάθονται, αυτό που είπε και ο κ. Ηλία, ότι από ψηλά πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα. Έτσι, από το να κάθονται σε 1000 εκπομπές, να ασχολούνται με τη διαιτησία, να ασχολούνται για τη φάση που ο άλλος έκανε τάκλο, ο άλλος έκανε έτσι, ο άλλος έκανε αλλιώς. Δηλαδή είναι πραγματικά, δηλαδή άμα δεις εκπομπές σε Ευρώπη ασχολούνται με τα θέματα πραγματικά του εραστεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Κατάλαβε, δηλαδή άμα δεν υπάρχει στο ποδοσφαίρο, εγώ νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει. Δηλαδή συμφωνώ απόλυτα και συγγνώμη πάλι που αυτό, αλλά ασχολούμαστε τώρα ας πούμε με ένα πέναλτι που δεν είχε δοθεί πριν από 15 χρόνια. Ακριβώς. Και δεν ασχολούμαστε με το που θα παίξει σήμερα και αύριο. Έτσι. Αύριο. Έτσι. Πού θα πάει το παιδί να παίξει. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν όλα αυτά. Πρέπει κάποια... Η νοοτροπία που είπα πριν. Η νοοτροπία. Η νοοτροπία ελληνική πρέπει να σταματήσει πλέον. Νικόλα, πώς βλέπεις την επόμενη μέρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου? Θα γίνονται πρωταθλήματα χωρίς φιλάθλους, με φιλάθλους? Πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Το βασικό είναι αυτό που είπαμε και οι τρεις που συζητάμε και που το συζητάς και εσύ, είναι το οικονομικό. Χωρίς φιλάθλους τι? Τι? Δηλαδή, εντάξει, δεν λέμε ότι έχουμε κάποιο έσοδο από τα ειστήρια, αλλά βγάζεις τα μισά έξοδα της διαιτησίας, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Πού θα πάει αυτό? Και δεν είναι μόνο εκεί. Έτσι, δεν είναι μόνο το ότι δεν θα παίξεις φιλάθλους. Τα έξοδά σου θα αυξάνονται συνεχώς. Το βασικότερο θέμα είναι το οικονομικό. Αν δεν έχεις και 5 φιλάθλους, 10 ξέρω εγώ που έρχονται, και παράλληλα και για τους ποδοσφαιριστές είναι ένα κίνητρο ο φιλάθλος. Έτσι, να μην λέμε ψέματα. Δηλαδή, άλλο το να κυρίζεις και να βλέπεις 5 φίλους σου στην εξέδρα που έχουν έρθει να σε δούνε, γιατί μιλάμε για τέτοιο επίπεδο. Έτσι, οι φίλοι σου θα έρθουν να σε δούνε, ο πατέρας σου, η μάνα σου, η αδελφή σου, το παιδί σου, κατά κάποιο τρόπο αυτή, και άλλο να γυρνάς και να μην βλέπεις κανέναν. Είναι, νομίζω. Και το κάτι άλλο, Νίκο, τα 2 μέτρα πώς θα τηρηθούν? Στα αποδυτήρια, μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Πουθενά, πουθενά, πουθενά. Μα δεν είναι... Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν θα ισχύσει για τόσο πολύ καιρό, έτσι. Δηλαδή, πιστεύω ότι επειδή μεσολαβεί και το καλοκαίρι, από Σεπτέμβριο τα πράγματα θα είναι κάπως διαφορετικά. Ξέρω εγώ από 20 Αυγούστου, 15, πότε θα ξεκινήσουν προετοιμασίες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Εκείνο που είναι βασικό πράγμα είναι τα αποδυτήρια, έτσι. Πώς θα μαζευτούν? Τώρα κάθε ομάδα καλώς ή κακώς έχει 25 άτομα με 30. Συν τους προπονητές, συν τους παράγοντες. Πού θα γίνει αυτό? Εμένα, θέλω να με συγχωρήσετε, έχω 5 λεφτά και χρόνο ακόμα, πρέπει να πάω να κλείσω μια κατάσταση και έχω υποχρέωση σοβαρή. 5 λεφτά χρόνο έχω ακόμα. Ωραία. Συγγνώμη που είμαι γεννής, αλλά δεν περίμενα θα πάμε τόσο αργά, να σου. Ωραία. Ηλία, εσύ πώς βλέπεις την επόμενη μέρα του ΕΡΕΣΕΚ? Θα γίνουν τα πρωταθλήματα με φιλάθλους? Τα είπε όλα ο Νίκος. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, μαύρη είναι η επόμενη μέρα του ΕΡΕΣΕΚ ποδοσφαίρου. Δεν θέλω να με, ας πούμε, προπέτσει κακών και τέτοια. Αλλά εντάξει, δηλαδή δεν βλέπουμε κάτι καινούριο. Κάποιος θα σηκωθεί να μας ενθουσιάσει, ρε παιδί μου. Εμάς, τους πιο παλιούς, ξέρω εγώ κάτι, και τους νέους κατ' επέκταση. Κάτι καινούριο να πει, βγει κάποιος να μας πει, παιδιά, ναι, εσείς του ΕΡΕΣΕΚ ποδοσφαίρου, ελάτε εδώ, θα κάνουμε καινούργια πράγματα, θα δείτε κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει κάτι, τίποτα, το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο, και αν θέλεις το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο, και προς το μοιραίο πάει. Δεν έχει μέλλον, δεν δείχνει να υπάρχει κάποιο μέλλον. Και βέβαια για ποιο ποδόσφαιρο μιλάμε για την παραγωγή ποδοσφαιριστών, εννοούμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Για να κάνουν πλάκα κάποιοι, εννοούμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι, και οι ρόλοι πρέπει να ξεκαθαριστούν από αλλού, από πάνω, που σας είπα προηγουμένως. Τι κάνουμε στο ερασιτεχνικό? Εντάξει, βάζουμε 10 φανέλες
κίτρινες και βυσσινή εμείς και παίζουμε την Κυριακή και όλα πολύ ωραία και τα λοιπά και άμα κερδίσουμε, κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι και τελείωσε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να αναρωτηθούμε, πρέπει να μας βάλουν κάποια πράγματα κάτω, κάποιους κανόνες. Γιατί λειτουργούμε, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχουν οι αστυνομικές ομάδες. Ποιος είναι ο σκοπός τους, ποιος είναι ο ρόλος τους. Ναι. Αυτό θέλω να πω εγώ. Ηλία, πώς είδες τον όμιλο που μετήχατε φέτος, ήταν δύσκολος όμιλος? Ήταν δύσκολος όμιλος, ήταν πάρα πολύ καλές ομάδες όλες, ανεξάρτητα από βαθμολογική θέση. Δεν υπήρξε ομάδα να μην μας δυσκολέψει εμάς στο γήπεδο. Δεν θυμάμαι παιχνίδι εύκολα να το κερδίσαμε, ανεξάρτητα από σκορ. Ας πούμε, το μεγαλύτερο σκορ το κάναμε με τον ΑΟ Ηλίου και το έχω ξαναπεί και άλλη φορά και σε εσάς, κύριε Ζαφυρίου, στη δήλωση. Ήταν ένα παιχνίδι από τα αστράκια παιχνίδι, κερδίσαμε 6-2, αλλά εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει και 5-0. Έτσι, είναι από αυτά τα παιχνίδια που ίσως είναι η χαρά του φιλάθλου στο γήπεδο να βλέπει τέτοια παιχνίδια. Εντάξει, έτσι και εκεί ήμασταν εμείς νικητές. Αλλά δεν θυμάμαι και δεν μπορώ να το πω και εύκολο ακόμα και τέτοιο που είναι το σκορ. Έτσι, δεν θυμάμαι κάποιο παιχνίδι να κύλησε εύκολα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ομάδες είναι πολύ καλές όλες. Δηλαδή είναι καλές οι ομάδες. Δηλαδή θέλω να πω και πάλι, θα το ξαναπώ, θα το επαναλάβω και όποτε θα με ακούτε να λέω το ίδιο. Θα γίνω λίγο βαρετός ή κουραστικός, αλλά γι' αυτό αξίζει τον κόπο να σκύψουν στο εθνικό ποδόσφαιρο. Είναι αμαρτία, είναι τροπή αυτές οι ομάδες και μιλάμε και για ιστορικές ομάδες. Ο Κολονός είναι πολύ ιστορική ομάδα. Ο Πλάτωνας που είναι μαζί του, πολύ ιστορικές ομάδες. Μεγάλες ομάδες. Ο Παράδεισος επίσης. Εντάξει, και άλλες πολλές ομάδες που παίζουν στις κατηγορίες αυτές. Εντάξει, είναι αμαρτία, δηλαδή κάποιος πρέπει, ξέρω εγώ, εκτός αν δεν το θέλουν τώρα στην Ελλάδα. Το οποίο επίσης μπορεί να το πούνε. Να πούμε, παιδιά, σταματήστε να ασχολείστε, μην ασχολείστε, τι κάθεστε και κάνετε. Άντε, καθίστε εκεί πέρα, πίνετε τα κρασιά σας, ξέρω εγώ, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε και αφήστε τα ποδόσφαιρα. Εμείς ένα χόμπι κάνουμε, μια τρέλα κάνουμε. Έτσι. Αλλά έχει τα ωριά της και η τρέλα, έτσι. Οι δύο πρώτες ομάδες, ο ΑΟ Ηλίου και η Ελπίδα, ήταν οι καλύτερες ομάδες. Όπως είπες, ήταν πολλές εισάξεις ομάδες. Ήταν πολύ καλές ομάδες και ο ΑΟ Ηλίου και η Ελπίδα. Θεωρώ λίγο καλύτερη ο ΑΟ Ηλίου. Και ο Αστέρας Ζωγράφου επίσης καλή ομάδα. Και η Ελευθερούπολη πολύ καλή ομάδα. Και η Κοψαχίλα πολύ καλή ομάδα. Και άλλες ομάδες ήταν καλές ομάδες. Δεν μπορώ να πεις ότι ήταν κακές ομάδες. Όλες οι ομάδες ήταν ομάδες. Έγινε καλό πρωτάθλημα μέχρι όσο παίξαμε. Και θεωρώ ότι και οι φίλοι θα συμφωνήσουν. Ωραία. Την άποψή σου για τον Κολονό και τον Παράδεισο. Σας την είπα ήδη. Πολύ καλές ομάδες. Πολύ καλές. Με τον Κολονό, ας πούμε, δυσκολευτήκαμε και στα δύο παιχνίδια. Με τον Παράδεισο επίσης. Δηλαδή, δεν ξέρω και δεν θέλω ποτέ, τα σκορ δεν είναι αυτά που δείχνουν ποτέ, ούτε την πραγματικότητα, ούτε τίποτα. Δεν έχει σημασία για μένα να κάνει το σκορ. Το θέμα είναι πώς βλέπεις το παιχνίδι και πόσο σε δυσκολεύει, πόσο μπορείς να ανταποκριθείς και τα σχετικά. Για μένα λοιπόν το πρωτάθλημα ήταν σοβαρά καλό, οι ομάδες ήταν σοβαρά καλές και γι' αυτό αξίζουν τον κόπο να ασχοληθούν μαζί τους. Το ξαναλέω και άλλη φορά, χωρίς να λέω για τις άλλες ομάδες των άλλων ομίλων ότι δεν είναι καλές. Επίσης το ίδιο θα πω, χωρίς να τις έχω δει φέτος βέβαια. Έτσι. Οι φίλαθλοι ήταν κοντά στην ομάδα Ηλία φέτος? Ήταν οι φίλαθλοι κοντά στην ομάδα, ναι. Ήταν, μπορώ να πω ότι ήταν. Στα εντός έδρας παιχνίδια, γιατί στα εκτός έδρας έρχεται λιγότερο. Ωραία. Σε ποιους ήθελες να αναφερθείς για τη φετινή σου πορεία? Πέραν του προπονητή που ανέφερες ότι θα είναι και τη νέα σεζόν, θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιον, ναι? Εγώ πάντα θα τιμώ τους πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές και τους προπονητές. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Αναγνώστου που είμαστε μαζί στην ομάδα, που και εκείνος βοηθάει πάρα πολύ και στο οικονομικό κομμάτι και στο ηθικό κομμάτι πολύ. Αυτούς είναι που θα ήθελα να ευχαριστήσω. Παράπονα, έχεις να εκφράσεις παράπονα? Δεν είναι η ώρα να εκφράσουμε παράπονα. Ασφαλώς έχουμε παράπονα όλοι μας. Δεν είναι η ώρα όμως να εκφράσουμε παράπονα. Εντάξει. Σημαντικά παράπονα όχι. Όχι. Ωραία. Κάτι άλλο για να αποχωρήσεις, θέλεις να προσθέσεις? Θέλω να σας πω την καληνύχτα μου, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φίλους που βρεθήκαμε μαζί. Τους καλώ να έρθουν στην Κεσαριανή μόλις ανοίξουν τα μαγαζιά να πιούμε και ένα κρασάκι, όποτε θέλουν και αγαπάνε. Γιατί έτσι το βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο και εσάς μαζί.
Γιατί αν δεν υπάρχει φιλία και δεν υπάρχει σοβαρότητα, δεν υπάρχει και ποδόσφαιρο. Να μην ζητεί ένα ασθενικό ποδόσφαιρο, έτσι. Στο επαγγελματικό δεν ισχύουν όλα αυτά που λέγαμε. Είναι αυτά που λέμε είναι αποκλειστικά για το ασθενικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ εσάς και την εκπομπή σας για όλη τη συμπαράσταση στο ασθενικό ποδόσφαιρο. Αυτά. Κάτι τελευταίο, Ηλία, πρόεδρε, πριν αποχωρήσεις, για την καινούρια αγωνιστική χρονιά, τι υπόσχεσαι στους φιλάθλους σου, τι θα κάνει ο μικρασιατικός? Υπόσχομαι αυτό που σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι η ομάδα θα τηρήσει την υπόσχεσή της προς τον εαυτό της πρώτα-πρώτα. Μικροί ποδοσφαιριστές, θα προσπαθούμε να τους γυμνάζουμε όσο καλύτερα μπορούμε με τα μέσα που έχουμε, και το ξαναλέμε, τα μέσα δεν είναι η ευκολία μας, έτσι. Παρ' όλα αυτά δείχνουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάποιο στόχο. Αυτό μας αρέσει, αυτό θα κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Με τον ίδιο προπονητή, τον κύριο Σταμπουλίδη, και με τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας που... Στόχος σας είναι ο πρωταθλητισμός παράλληλα. Ξέχασα να αναφέρω και τον κύριο Γεωργιάδη που ήταν μαζί. Ο πρωταθλητισμός. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον πρόεδρο του Μικρασιατικού, τον Ηλία Μιχαηλίδη. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Νίκο τον Μορουσαίο και με τον Κώστα Θανασίου. Κώστα, η επόμενη... Εγώ θα συνεχίσω. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα, Ηλία. Καλή νύχτα. Πάρα πολύ και μακάρι να τα πούμε από κοντά. Κώστα, η επόμενη μέρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Τα είπαν οι προλαρίστατες πριν. Μετακορονοϊού εποχή δηλαδή. Ή μάλλον, συγχωρήσει, μετακορονοϊού ημέρα. Ξέρω πώς να το αναφέρω. Καλά το πες. Δηλαδή, γιατί το πες καλά? Γιατί και ο κορονοϊός και η πανδημία να μην ήταν, είναι δυσίωνο το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κατά την γνώμη μου, δηλαδή, δεν θα άλλαζε κάτι. Αυτό πιστεύω εγώ. Πόσο μάλλον τώρα, βέβαια, με όλη αυτή την πανδημία, με όλα αυτά τα προβλήματα που θα έρθουν και που θα αντιμετωπιστούν. Και όπως το είπατε πολύ καλά κι εσείς, ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα τα οποία δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν τόσο απλά όσο και αφέτος. Και μην είναι μόνο για το ποδόσφαιρο, ακόμα και στα ομαδικά αθλήματα. Πού θα ξεκινήσω, από τα αποδυτήρια, από τους φιλάθλους, από πού? Δηλαδή, δεν βλέπω ότι τα προβλήματα αντί να μικρύνουν, θα μεγαλώσουν ακόμα παραπάνω. Πόσο μάλλον με αυτή την πανδημία που έχει γίνει, που εντάξει, δεν φταίει κανένας, έτσι, προς Θεού, μην τα δείχνουμε να τα βάλει. Είναι μια πανδημία για όλο τον κόσμο, αλλά θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για το αύριο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Νικόλα, είσαι ευχαριστημένος από την 10η θέση που κατέλαβε η ομάδα σου στα 22 παιχνίδια που γίνανε. Να σου πω την αλήθεια, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ειδικά από το δεύτερο γύρο όσα παιχνίδια παίξαμε. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το πρώτο παιχνίδι που ήμασταν πάρα πολύ κακοί εκεί στο Μικρασιατικό, πιστεύω ότι μας επηρέασε ο καιρός και το χόρτο ήταν βασικά πράγματα. Η ομάδα στο δεύτερο γύρο έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Εντάξει, βασικός μας στόχος πάντοτε τα τελευταία χρόνια είναι να σωνόμαστε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να παίζουν μικρά παιδιά. Έτσι, το έχουμε εφαρμόσει. Φέτος παίξανε ακόμα μικρότερα παιδιά. Δύο-τρία παιδιά που παίξανε πρώτη χρονιά και δείξανε κάποια καλά στοιχεία. Περιμένουμε να συνεχιστεί το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Μας είναι μια ιδιαιτερότητα, να σου πω την αλήθεια, το θέμα του γηπέδου. Έτσι, διότι ανεβήκαμε δύο φορές στην Α κατηγορία. Την πρώτη χρονιά που παίζαμε στο γήπεδό μας στην Α κατηγορία και επιτρεπόταν, η ομάδα σώθηκε πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, τις επόμενες χρονιές που η ομάδα μπήκε σε διαφορετικές συνθήκες, έφυγε από εκεί γιατί δεν επιτρέπεται να παίξει Α κατηγορία σε αυτό το γήπεδο, είχαμε σοβαρό πρόβλημα και είχαμε σχεδόν πέσει από τον πρώτο γύρο. Είναι ένα βασικό θέμα, το θέμα του γηπεδικού. Δηλαδή, δεν πρόκειται ποτέ να πούμε στα παιδιά ότι δεν πάμε να βγούμε κατηγορία, αλλά δεν είναι ο πρωταθλητισμός η πρώτη μας έννοια. Πώς είδες τον όμιλο εσύ, Νικόλα? Ο όμιλος, επειδή σχεδόν όλες τις ομάδες τις είδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ήταν ένας ισορροπημένος όμιλος και στο επάνω του μέρος, δηλαδή στις ομάδες αυτές που πρωταγωνιστούσαν και πηγαίνανε να βγουν κατηγορία, και στις ομάδες αυτές που ήταν χαμηλά. Βέβαια, στο χαμηλά υπήρχαν μία-δύο ομάδες οι οποίες ήταν λίγο πιο κάτω από τις άλλες.
Έτσι, δηλαδή ο Πλάτωνας, αν και έκανε κάποια προσπάθεια και ο φίλος μου και ο Γιώργος ο Καλούς έκανε μια σοβαρή προσπάθεια, ήταν η ομάδα πιστεύω αρκετά αδύνατη. Ο Ορφέας έδειξε κάποια στιγμή ότι κάτι πάει να κάνει και αυτός έμεινε ύστερα πάλι πίσω. Οι άλλες οι ομάδες ήταν περίπου στο ίδιο καζάνι, αυτές που κινδυνεύαμε, έτσι να μην λέμε ψέματα. Εντάξει, κάποιοι θα είναι ευχαριστημένοι, κάποιοι θα είναι δυσαρεστημένοι. Τώρα για την Κορφή πιστεύω ότι εγώ το Ήλιο είχε μεγάλη διαφορά από τις άλλες ομάδες. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και μια ομάδα που μου έκανε εντύπωση και στα παιχνίδια, γιατί την είδα 3-4 παιχνίδια, ήταν μικρασιατικός. Μου άρεσε αυτό που έπαιζε, τον τρόπο που έπαιζε κτλ. Αλλά είχε και αυτός νεαρά παιδιά και γι' αυτό ίσως η απειρία έπαιξε σημαντικό ρόλο. Η γνώμη σου για τον Παράδεισο. Εμείς παίξαμε ένα παιχνίδι με τον Παράδεισο. Στην έδρα μας κερδίσανε πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς μέσα σε μια τραγική μέρα. Αν και οι δύο ομάδες χρειαζόμασταν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό που είδα εκεί ήταν μια καλή ομάδα πειθαρχημένη. Με 2-3 έμπειρους παίκτες σε κέρυες θέσεις. Έτσι και αρκετά νεαρά παιδιά, όπως είπε και ο Κώστας. Κώστα, εσύ πώς από την πλευρά σου, πώς είδες τον όμιλο? Εγώ συμφωνώ με τον Νίκο, όπως και με τον Ηλία προηγουμένως. Ήταν ένας πολύ δυνατός όμιλος. Ήταν όλες οι ομάδες της αξίας. Αν εξαιρέσεις μία-δύο ομάδες, ακόμα και οι ομάδες που ήταν στη μέση της βαθμολογίας, έτσι, και λίγο πιο κάτω, ήταν δυνατές ομάδες, έτσι, δηλαδή όλα τα παιχνίδια, όποιος τα παρακολουθούσε, ήταν δυνατά. Και ακόμα και με το παιχνίδι με τον Κολονό, που λέει ο φίλος μου ο Λίκος, ήταν δυνατό παιχνίδι, έτσι, ήταν ένα παιχνίδι ενδιαφέρον, το σκόρ δεν λέει τίποτα, έτσι, δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, το ευχαριστιόταν ο άλλος, το βασικό κομμάτι, θα σας πω κάτι, το βασικό κομμάτι στο στουγό πόδος, αυτό είναι, να το ευχαριστούμε. Και ο Όμιλος, ευτυχώς είχε πολύ καλά παιχνίδια. Δηλαδή, ερχόταν ο κόσμος να δει ένα παιχνίδι δυνατό με δύο δυνατές ομάδες, όποια ομάδα στον ομιλό του. Βέβαια, συμφωνώ και εγώ ότι το Ήλιον ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχε μια ομάδα σε όλες τις γραμμές δυνατούς παίχτες. Δηλαδή, και στην άμυνα και στο κέντρο και στην επίθεση, ακόμα και το Ματοφέκη, ήταν πολύ δυνατή παίκτες. Δηλαδή δεν μπορούσε εύκολα να τους αντιμετωπίσει και πειθαρχημένη. Πάνω απ' όλα πειθαρχημένη, έτσι. Δεν είναι μόνο επειδή ήταν καλή ο παίκτης, ήταν και πειθαρχημένη ομάδα. Βέβαια, εμείς σε κάθε παιχνίδι προσπαθούσαμε με αυτούς τους 4-5 που έχουμε έμπειρους και είχαμε ότι αυτά τα παιδιά που έχουμε, όπως και ο Κολονός πιστεύω και ο Μεγαλιστατικός πει, τα παιδιά αυτά δουλεύουν πρωί, έτσι, δηλαδή βγάζουν ένα μελοκάμα, το είναι και κουρασμένα και παρόλα αυτά με την εμπειρία τους τραβήξαν και τα παιδιά τους πιτσιρικάς που είχαμε μαζί για να μπορέσουν και αυτά να ανταπεξέλθουν και ευτυχώς, δηλαδή άμα δείτε την ηλικία που έχουμε, είναι όλα τα παιδιά εκεί, 20, 19, 18, 21, έχουμε και 16 μέσα, δηλαδή εντάξει, νομίζω ότι και όχι μόνο εμείς, από ό,τι παρακολουθούσα και τις άλλες ομάδες και ο Κολονός, όπως και ο Μεγαλιστατικός. Δηλαδή αυτό είναι να χαίρεσαι. Αυτό είναι να χαίρεσαι σε ένα στενικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ότι να πηγαίνεις και να βλέπεις μικρά παιδιά, πιτσιρικάδες να τρέχουν, να παλεύουν και τους έπειρους από πίσω να τους τραβάνε, να το ευχαριστούν και να σκεδάζουν. Και πιστεύω ότι ο όμιλος ήταν ένας όμιλος. Δηλαδή μακάρι να έχουμε τέτοιους ομίλους δυνατούς κάθε φορά να το ευχαριστούμαστε όλοι μας. Μπορούσε ο Παράδεισος να βρίσκεται ψηλότερα από την 11η θέση? Η αλήθεια είναι ότι μπορούσαμε, αλλά δια μαγείας κάθε χρόνο δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ότι σε κάθε παιχνίδι, άμα κοιτάξετε και τις στατιστικές, έχουμε πάντα τραυματισμούς. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, ένας-δύο παίκτες μας τραυματίζονται και πολύ δυνατά. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα-δύο χρόνια, ένα-δύο μήνες έξω. Μιλάμε για έμπειρους παίκτες. Τα τραυματίζονται έμπειροι. Όπως και πιτσιρικάδες. Δηλαδή, αυτή τη χρονιά, ένα παράδειγμα φέρω, αυτή τη χρονιά, σε κάθε παιχνίδι, άμα κοιτάξει, είχαμε τραυματισμούς και πολύ καλούς παίκτες, δηλαδή παίκτες που τραβούσαν στον επόμενο αγώνα τραυματιζόταν. Και μπορούσα να πάμε καλύτερα. Βέβαια, τα χάσαμε πολλά παιχνίδια, αυτό που λέμε. Δηλαδή, λόγω τραυματισμών, πολλές φορές πηγαίναμε και 11 παίκτες οριακά, πηγαίναμε 12 παίκτες. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν άδικο κανένα. Τα παιδιά προσπαθήσανε και αυτά που ήταν μέσα. Και συγχαρητήρια σε αυτούς και παλέψανε και μπράβο τους. Και μακάρι δηλαδή όλα τα παιδιά να είναι έτσι και να πάρουμε. Ναι, μπορούσαμε να πάμε λίγο παραπάνω. Αλλά εντάξει, το προσπαθούμε. Η γνώμη σου για τον Κολονό και τον Μικρασιατικό ως ομάδα? Κοιτάξτε, το είπα και πιο πριν. Εγώ έτσι όπως είδα, είναι μια
και οι δύο πολύ οργανωμένες ομάδες και πολύ καλά σωματεία. Και δεν το λέω τώρα για να κολακέψω, έτσι, ούτε επειδή να δώσω πάλι αυτά που μου είπαν και μένα τις κολακίες, αλλά όντως πραγματικά αυτό είναι. Δηλαδή, εξίσου και ο Κολονόβιτς σε αυτή τη θέση, έτσι, και ψηλά, όπως και ο Μικρασιατικός. Είναι πολύ δυνατές ομάδες, είναι φιλικά σωματεία. Κάθε φορά που πάω και παίζουμε μαζί, ευχαριστώ μας το παιχνίδι, είναι αυτό που είπα και πριν, να μετά ξαναεπαναλαμβάνω, και μακάρι να έχουμε μια συνεργασία μελλοντική με τέτοιου είδους σωματεία όπως είναι ο Κολονός και ο Μικρασιατικός. Νικόλα, για την φετινή πορεία, ποιον θα ήθελες να συγχαρείς? Καταρχήν στους ποδοσφαιριστές, εσύ. Εντάξει, ήταν πάρα πολλά νεαρά παιδιά που παίξανε. 3-4 παιδιά τα οποία ήταν οι πιο έμπειροι μας, οι οποίοι ήταν αυτοί που τους τραβούσαν, που τους καθοδηγούσαν κατά κάποιο τρόπο. Και μια μεγάλη επιτυχία έκανε η αλλαγή προπονητή που κάναμε. Ο Γιάννης ο Γεωργόπουλος μας βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ την ψυχολογία των παιδιών. Βάζοντας κάποια παιδιά να παίξουν που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν αγωνιστεί. Και μάλιστα αυτά τα παιδιά που παίξανε, νεαρά παιδιά, μας βγάλανε και τα μάτια να μην λέμε ψέματα και δεν το περιμέναμε. Παράλληλα, να πω την αλήθεια, ήταν μια μεταβατική περίοδος, γιατί την περασμένη χρονιά άλλαξε η διοίκηση. Μπήκανε πάρα πολλά νέα παιδιά στη διοίκηση, τα οποία οι περισσότεροι ήταν παλιοί ποδοσφαιριστές. Και λειτουργεί, ήταν μια χρονιά, λέω, μεταβατική. Δηλαδή, όλους αυτούς τους ευχαριστώ ειλικρινά που καταφέραμε τη φετινή χρονιά, γιατί τη φοβόμουν πάρα πολύ στην αρχή. Και σώθηκε η ομάδα. Νικόλα, καλύτερα παράγοντας παρά προπονητής? Δεν έχεις τόσο άγχος? Τι διάλεγες? Εντάξει, παράγοντας είναι παράγοντας και προπονητής είναι προπονητής. Εντάξει, το προπονητής θέλει πολύ χρόνο πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, φέρει πάρα πολύ χρόνο που πλέον δεν τον έχω και δεν μπορώ να το διαθέσω. Προτιμώ να τον αφιερώσω στην οικογένειά μου, από την αλήθεια, παρά να είμαι, να βλέπω 10 παιχνίδια το Σαββατοκύριακο για να κατασκοπεύσω, για να δω ένα παίχτη που είναι καλός, για να. Έτσι, τώρα νομίζω ότι οι παράγοντες είναι καλύτερα. Κώστα, εσύ για την φετινή πορεία, σε ποιον θα ήθελες να δώσεις συγχαρητήρια? Και εγώ το ίδιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τους παίχτες, τον προπονητή, όλους όσους ήταν γύρω του. Δεν θέλω να λέω ονόματα για να μην ξεχάσω, για να μην αδικήσω και ξεχάσω κανέναν. Ναι. Το δέτα σήμα. Τον προπονητή ανέφερε, Κώστα. Ορίστε, δεν σ' άκουσα. Θέλω τον προπονητή να αναφέρεις. Ναι. Είναι ο Γιώργος, είναι ο Σιμιτζόγλου. Είναι ο Σιμιτζόγλου ο Γιώργος. Είχε βοηθό το Σακελαρί, τον Ιγνάτιο, ο οποίος ήταν ένα πολύ καλός γυμναστής, έκανε πολύ καλή προσπάθεια και πολύ καλή δουλειά δίπλα του. Και το ΔΣ θέλω να ευχαριστήσω, χωρίς να, δεν θέλω να ονομάσω κανέναν, για να μην ξεχάσω κανέναν, να μην αδικήσω κανέναν. Τα μικρά παιδιά πάνω απ' όλα που στήριξαν αυτή την ομάδα. Αυτό ήθελα να πω, δεν θα ήθελα να πω κάτι να με αδικήσω, δεν ήταν τα βασικά κομμάτια που μας στήριξαν περισσότερο. Και όλοι γύρω οι προπονητές της Ακαδημίας που βοήθησαν και αυτοί όσο αφορά το κομμάτι της αντρικής ομάδας. Αν θες να αναφέρεις και τα ονόματά τους. Βεβαίως. Είναι ο Στούλης ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι και παίκτης της ομάδας. Έτσι, είναι ο Στέντερμπακ και ο καλύτερος παίκτης. Είναι ο Δαρκυριάδης ο Θοδωρής. Είναι ο Σούντας ο Γιώργος. Είναι ο Δαβής ο Χρήστος. Είναι ο Τσιμπός ο Παναγιώτης. Και είναι και ο Νίκος ο Βαρσάμης. Είναι όλοι αυτοί οι προπονητές. Πρώτος σου σκόρερ ήταν ο Λεωνίδας ο Γεωργακόπουλος με 8 γκολ. Ακριβώς. Ήταν ένας παίχτης ο οποίος είναι από τους λίγους αριστεροπόδαρους που έχω δει τόσο καλούς. Δυστυχώς είναι αυτό που είπα και πριν, τον ταλαιπώδησε ένας θαυματισμός 1,5 μήνα και μείνει έξω. Κυρίως αυτό ήταν λίγο στην αρχή της χρονιάς. Ευτυχώς έκανε και μια εγχείρηση, έκανε μια επέμβαση. Μετά από 1,5-2 μήνες το ξεπέρασε γρήγορα, μπήκε γρήγορα στην ομάδα, ξανά πάλι και ευτυχώς επανήλθε πάλι στα επίπεδα που ήξερε. Στα επίπεδα που ήταν. Τόσο καλός παίκτης που βοηθά πολύ. Και δεν μας βοηθάει μόνο αυτός, και θα ήθελα να πω, για να μην δικήσω κανέναν, ναι, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κάπτην της ομάδας,
το Δημήτρη, εμείς το λέμε έτσι, το λέμε captain, όπως ήταν και ο Νάσος, ο επιθετικός μπροστά. Ο Δημήτρης είναι ο Λεφάκης, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι ο Λεφάκης, ο Δημήτρης είναι ο αρχηγός της ομάδας. Ήταν και ο Αναστάσης μπροστά, ο Center Forward που και αυτός βοήθησε. Είναι οι 4-5 παίκτες που είναι καλοί. Και ακόμα θέλω να ευχαριστήσω και ένα παίκτη ο οποίος ήταν από τα σπράχνα της Ακαδημίας και συνεχίζει να είναι από τους, από τους καλούς παίκτες. Είναι ο Καραλής, ο Νίκος. Είναι το αμυντικό χάφι, είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι ένα παιδάκι, είναι 20 χρονών αυτή τη στιγμή και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και είναι τόσα χρόνια στην ομάδα και βοηθάει στο αντρικό τόσο πολύ. Νίκο, και εσύ από τη δική σου μεριά να αναφέρεις το team, το προπονητικό team της Ακαδημίας. Συγγνώμη που σε διακόπτω, το όνομα του Αναστάσης είναι Πέτας, γιατί το ξέχασα μετά, και ο Πέτας Αναστάσης. Πάμε παρακάτω. Το προπονητικό team της Ακαδημίας μας είναι ένας προσθεστής πρώτης ομάδας, ο Γιώργος ο Βασίλας, που ήταν προπονητής. Ο προπονητής της πρώτης ομάδας, ο Γιάννης ο Γεωργόπουλος, είχε γι' αυτός κάποιο τμήμα στην Ακαδημία. Και στα πιο μικρά τμήματα, προπονητής μας ήταν ο Αυγέρης ο Πάσχος, ένα παιδί τον οποίο εγώ τον είχα βοηθώ στην πρώτη ομάδα τα τρία τελευταία χρόνια. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες μας. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή παίζουν στην πρώτη μας ομάδα είναι δικά του παιδιά. Αυτός τους έχει βγάλει, αυτός τους έχει βοηθήσει, αυτός τους έχει δώσει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουν καλοί ποδοσφαιριστές και να είναι αυτοί που είναι και παίζουν στην πρώτη ομάδα του Κολονού. Πόσα παιδιά έχετε ανήκους στην Ακαδημία? Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα με το γήπεδο, δηλαδή τις ώρες που μοιραζόμαστε στο γήπεδο, έχουμε λίγα παιδιά τα τελευταία χρόνια. Ενώ είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο γύρω στα 120 παιδιά πριν 3-4 χρόνια, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 50 με 55 παιδιά. Τώρα να αναφέρεις, όπως ήδη έχουμε αναφέρει εμείς, ότι θα συνεχίσει το ίδιο προπονητικό team στην ανδρική ομάδα. Ναι. Αν θες να τους αναφέρεις και εσύ, Νίκο. Ναι. Προπονητής θα είναι ο Γιάννης ο Γεωργόπουλος πάλι που ήταν και πέρυσι. Μετά, δηλαδή γύρω στο Νοέμβριο ανέλαβε. Μετά βοηθός θα είναι ο Μάρκος ο Σκηνιώτης που ήταν και πέρυσι βοηθός του. Και χρέη γυμναστή, χωρίς να είναι γυμναστής όμως, θα εκτελεί ο αδελφός του Γεωργόπουλου Γιάννη, ο Αντώνης Γεωργόπουλος, ο οποίος είναι ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Κολονού. Έμπειρος, ένα παιδί, μπορώ να πω, ένας χαρακτήρας εξαιρετικός, το οποίο βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα την ομάδα μας. Και ποιος θα είναι ο στόχος της ομάδας? Μία καλύτερη πορεία από την περσινή. Και όσο το δυνατόν να σωθούμε γρηγορότερα και να παίζουν παιδιά από τις ακαδημίες μας. Κώστα, εσείς έχετε αποφασίσει για την καινούρια αγωνιστική χρονιά. Θα συνεχίσει ο ίδιος προπονητής ή Ναι, θα συνεχίσει, αν δεν άρχισε θα συνεχίσει ο ίδιος. Για να κάνω μια, ξέχασα και τον Μπελεκάνο, τον αριστερό μας μπακ σαν στο αντρικό. Ναι, πιστεύω θα συνεχίσει, γιατί είναι ένα team το οποίο είναι χρόνια εκεί. Είναι χρόνια στην ομάδα, κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή που λέει μια συνταγή η οποία έχει δέσει και η οποία είναι καλή, δεν την αλλάζει. Οπότε πιστεύω, ναι, αν δεν αλλάξει κάτι έτσι εκτός απρόπτου, νομίζω ότι ναι, θα συνεχίσουν μαζί. Και στόχος σίγουρα θα είναι μια καλύτερη από την φετινή πορεία. Κοιτάξτε, πάντα έχουμε μια καλή πορεία. Πάντα ξεκινάμε ένα στόχο να κάνουμε μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα και από εκεί πέρα αγώνα με τον αγώνα, μέρα με τη μέρα, βλέποντας και ανεβάζουμε το πύχη όσο και πιο ψηλά το ανεβάζουμε. Ωραία. Και εσείς πόσα παιδιά έχετε στον Παράδεισο, στα τμήματα υποδομής? Εμείς έχουμε γύρω στα 270 παιδιά. 270 παιδιά περίπου. Μεγάλη ακαδημία, Κώστα. Είναι, μα γι' αυτό σας είπα και μιλούσα και πολύ ωραία για τους προπονητές. Είμαστε τόσο πολλοί προπονητές. Και χωρίς γήπεδο, έτσι, Κώστα. Φαντάσου να είχατε και γήπεδο, δηλαδή, τι θα γινόταν. Είναι αυτό που σας είπα, ότι κάθε φορά γίνεται μια σωστή δουλειά και κάθε φορά έχουμε ένα αύξητο αριθμό μόνος αυτούς. Γι' αυτό και σας είπα πριν ότι είμαι ευχαριστημένος και ευχαριστώ που έχω όλους αυτούς το προπονητικό team δίπλα μου και γίνεται μια καλή δουλειά και μας βοηθάνε όλοι. Υπάρχουν ταλέντα, Κώστα, στο υπάρχουν. Παράδεισος και γενικά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στα σωματεία. Υπάρχουν. Για να μην έχουμε πάρει πίσω στα ίδια που είπα, πρέπει να τα ψάχνουν, να τα αξιοποιήσουν αυτά. Εμείς
Για καλή μας τύχη, υπάρχουν πολλά παιδιά τόσα χρόνια που είμαι εκεί πέρα, δεν έχουμε στήριπ και πολλά παιδιά έχουν πάει και πολλά παιδιά σε ΠΑΕ ομάδες. Άμα τα ρυθμίσω τώρα θα φάμε άλλη μία ώρα έτσι, να τα δούμε, ευτυχώς. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό αν υπάρχουν ταλέντα. Το θέμα είναι να βρεθούν και να αξιοποιηθούν τα ταλέντα. Ταλέντα υπάρχουν, αλλά να αξιοποιηθούν τα ταλέντα με τον τρόπο που πρέπει να αξιοποιηθούν. Μην αρχίσουμε και πάλι τα ίδια, γιατί ξέρουμε τι εννοώ. Νίκο, εσύ υπάρχουν παίκτες που έχουν βγει από τον Κολονό και έχουν παίξει σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών? Κατά περίοδους έχουν παίξει πάρα πολύ παίκτες. Εντάξει, ναι, αρκετοί. Όχι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, δηλαδή αλφα εθνική, αλλά β' εθνική έχουν παίξει, ναι. Άρα υπάρχουν ταλέντα, έτσι. Κοίταξε, Τάσο, οι εποχές δεν είναι ίδιες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι στην εποχή που παίζα εγώ μπάλα, ήμασταν σε... Εγώ λέμε τώρα ότι ήτανε, τα παιδιά δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν. Τώρα πλέον υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Ειδικά τώρα τα λάπτοπ, τα τάμπλετ, το ένα το άλλο, περισσότερη ώρα τα παιδιά τα περνάνε σε αυτά. Εντάξει, σύν ότι είναι ότι οι γονείς τα πιέζουν με φροντιστήρια, με αγγλικά, χωρίς βέβαια αυτό να το κατηγορώ, έτσι, και εγώ το ίδιο κάνω για τα παιδιά μου και για οποιονδήποτε, οι χρόνοι τους είναι περιορισμένοι και δεν υπάρχει τόσο πολύ διάθεση, νομίζω, για το ποδόσφαιρο για τα παιδιά. Τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, έτσι, δηλαδή είμαστε τρεις ομάδες στην περιοχή που έχουμε ακαδημία, εμείς ο Αττικός και ο Πλάτωνας, στα ίδια μέτρα κινούμαστε και οι τρεις. Η σχέση σας με τα άλλα σωματεία, με τα γειτονικά σωματεία? Ουσιαστικά εμείς προσωπικά δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια διαφορά να έχουμε κάτι. Εντάξει, με όλες τις ομάδες έχουμε καλές σχέσεις. Δεν υπάρχει κάτι προβληματικό. Παράπονα έχεις από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμο Αθηναίων? Δεν μπορώ να το εκφράσω ακριβώς σαν παράπονο, Τάσο. Τι να σου πω, δηλαδή, εντάξει, το παράπονο είναι το θέμα του γηπέδου. Αυτό είναι το παράπονο μας. Εντάξει, τι, να μας δώσει κάτι χρηματικό ο Δήμος Αθηναίων που μας το έδινε πριν 10 χρόνια, δεν υπάρχει πλέον πουθενά στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι κάποιος Δήμος δίνει λεφτά στις ομάδες. Δεν ξέρω στο Μαρούσι τι γίνεται ακριβώς. Αλλά... Σίγουρα που διακόπτω λίγο, όταν είπα οικονομικά πριν, δεν εννοώ λεφτά ρευστό. Εννοώ με τον τρόπο του οικονομικά, έτσι. Ναι, εντάξει. Ο Δήμος Αθηναίων καταρχήν είναι οι μισές ομάδες της ΕΠΣ Αθηναίων είναι στο Δήμο Αθηναίων. Σε ποιον να πρωτοδώσει? Κάποτε σου λέω δίνανε, ξέρω εγώ, κάποια επιχορήγηση κάθε χρόνο, μια ετήσια επιχορήγηση. Πλέον δεν υπάρχει ούτε αυτό. Αλλά σου λέω, το βασικό είναι το γηπεδικό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Το γήπεδο και το δικό μας γήπεδο, δηλαδή στις συνθήκες που λειτουργεί και που υπάρχει, είναι ένα θαύμα. Θαύμα και στην κυριολεξία. Αξίζει, Νίκο, να ασχολείται κάποιος με το αεροσυντεχνικό ποδόσφαιρο, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν? Η διάθεσή μας το κάνει και ασχολούμαστε. Η διάθεσή μας. Ξεφεύγουμε από κάποια ορισμένα άλλα πράγματα και ασχολούμαστε με το αεροσυντεχνικό. Εγώ έτσι πιστεύω προσωπικά. Δηλαδή, εντάξει, από το να πηγαίνουμε σε κάποιο καφενείο και τέτοιο, πηγαίνουμε στην προπόνηση της ομάδας και περνάμε την ώρα μας εκεί. Ή στον αγώνα της ομάδας. Αυτό εσύ μπορώ να κοίταξε, όταν αγαπάς κάτι, αξίζει να ασχολείσαι και κυρίως όταν, να ξεφύγουμε και εδώ από το αντικό κομμάτι, όταν έχεις και ασχολείσαι και με μικρές ηλικίες, έτσι, εντάξει, σε κάνει να ξεχνιέσαι από τα πολλά προβλήματα, γιατί άνθρωποι είμαστε όλοι, έχουμε τα προβλήματά μας, σε κάνει να ξεχνιέσαι. Και το βασικό κομμάτι, κύριε, αυτό πρέπει να είναι. Δηλαδή, να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, είτε η προπόνηση, τα αγώνα και να το ευχαριστιέσαι. Έτσι, να το ευχαριστιέσαι, να λες ναι, ότι ήρθα εδώ, γιατί όχι μόνο επειδή το αγαπάω, αλλά επειδή το χαίρομαι και το ευχαριστιέμαι. Και αξίζει, πόσο αν βελτιωθούν ακόμα τα πράγματα παραπάνω, θα δείτε πόσο ωραία θα γίνουν τα πράγματα και πόσο θα δώσουν την όθηση στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, προπονητές, Δέλτα Σίγμα, όλους τους υπόλοιπους, να το κάνουν ακόμα καλύτερα και να τους δώσει και περισσότερο την όρεξη να ασχοληθούν ακόμα περισσότερο με αυτό. Κώστα, για τους διαιτητές, είχατε φέτος παράπονα από τη διαιτησία? Θα μου επιτρέπεις, Τάσο, να μην ασχοληθώ με τους διαιτητές. Είναι εκφύση μου να μην ασχοληθώ με τους διαιτητές και να μην λέω τίποτα για τους διαιτητές. Πάντα, κάθε ομάδα. Δηλαδή και όποια ομάδα πει δεν είχα παράπονα για τους διαιτητές θα είναι ψέματα, έτσι. Αλλά κακά τα ψέματα, δεν φταίνε μόνο διαιτητές, ούτε μόνο οι ομάδες,
όλοι βάζουμε το χεράκι μας, έτσι, να δημιουργηθεί, τα πάμε και πριν. Αλλά είναι εκφύσεις, προσωπική μου είναι να μην ασχολούμαι με διαιτητές, αλλά παρά μόνο με την ομάδα που πρέπει να ασχολούμαι. Νίκο, εσείς είχατε παράπονα φέτος από τη διαιτησία. Θέλω να σου πω κάτι. Το θέμα της διαιτησίας είναι ένα σοβαρό θέμα. Έτσι. Θεωρώ ότι η Αθήνα έχει τους καλύτερους διαιτητές. Το επίπεδό της είναι πάρα πολύ ψηλό. Των Αθηναίων διαιτητών, έτσι, των διαιτητών που διαιτητεύουν τα παιχνίδια της ΕΠΣΑ. Λάθη θα γίνουν, παντού γίνονται. Δεν είναι, εδώ τα βλέπουμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν λέω για το ελληνικό, έτσι. Λέω στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ότι γίνονται λάθη. Αλλά είναι λάθη τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι γίνονται με δόλο. Έτσι σου λέω ότι πιστεύω ότι το αθηναϊκό ποδόσφαιρο έχει τους καλύτερους διαιτητές της Ελλάδος. Κώστα, είτε σε τώρα το γερμανικό πρωτάθλημα που ξαναξεκίνησε, είδες κάποια παιχνίδια? Ναι, με τα καινούρια δεδομένα. Είδα και θα έλεγα ότι δεν ήταν τόσο καινούρια, γιατί κάποιες ομάδες ήταν όπως ήταν πριν, έτσι. Δηλαδή με τους πανηγυρισμούς, τους προηγούμενους όπως ήταν πριν, με τα δεδομένα που ήταν πριν. Βέβαια, νομίζω ότι υπήρχε ήταν λίγο άνοστο, θα έλεγα τώρα, χωρίς φυράθλους, ο ένας να κάθεται μακριά από τον άλλον, ο ένας να μην ακουμπάει τον άλλον. Από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα, ότι φέτος ήταν και στο γερμανικό ποδόσφαιρο, γιατί γι' αυτό μιλάμε, ήταν λιγότερα τάκλινα από την προηγούμενη φορά, από πριν δηλαδή το κόντρο, λιγότερα φάουλ και πολλά. Δηλαδή, ο ένας προσπαθούσε να κουμπίσει τον άλλον. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο, όπως δεν θα είναι αυτό το. Και για τον μπάσκετ, για όλα, έτσι, για όλα τα αθλήματα. Δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που ξέρουμε και βλέπουμε. Τώρα θα σας πω ότι καλώς ξεκίνησε. Δηλαδή, και να μην ξεκινήσει καθόλου, τα είπαμε και πριν, ας πούμε. Αυτοί είναι επαγγελματίες, είναι σε άλλο επίπεδο. Έχουν γύρω τους 10 γιατρούς, έχουν γύρω τους που κάνουν κάθε μέρα τα τεστ, τους ελέγχουν κάθε μέρα, είναι από πάνω τους. Είναι, δηλαδή, να μην ξεκινήσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, νομίζω δεν θα ήταν σωστό. Δεν είναι όπως το αστυνομικό, το είπα και πριν. Αλλά πάλι είναι άνοστο, δηλαδή δεν είναι αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή, σου πειράζει να πανηγύρει, να δει και εσύ τα χέρια. Πιστεύω αυτό να γίνει κάποια μέρα πολύ σύντομα. Νίκο, εσύ είδες καθόλου? Ναι, είδα και εγώ, είδα. Εντάξει, ο κόσμος είναι σημαντικό ρόλο, παίζει σημαντικό ρόλο, νομίζω. Είναι λίγο περίεργο, μπορώ να πω λίγο περίεργο. Και οι διάφοροι όροι που έχουν πει, δηλαδή, πλέον στο παιχνίδι, με τις αποστάσεις, με το ένα, με το άλλο, με τους προπονητές να μην μπορούν να φωνάξουν ή να μην μπορούν να μιλήσουν έτσι όπως πρέπει, ξέρω εγώ, είναι ορισμένα πράγματα διαφορετικά. Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας, Κώστα, γιατί να έρθει ένας φιλάθλος να δει τον Παράδεισο Αμαρουσίου? Να έρθει ένας φιλάθλος να δει τον Παράδεισο Αμαρουσίου για να έρθει να δει, να ευχαριστηθεί το παιχνίδι, να δει τους μικρούς παίχτες να μάχονται, να δει τους μεγάλους να βοηθάνε τους μικρούς, να δουν ένα κλίμα φιλικό, να δουν ένα κλίμα συνεργασίας, ένα κλίμα συμπαράστασης, να δουν ένα κλίμα συνεργασίας και ένα κλίμα το οποίο προσφέρουμε στους φιλάθλους, ένα ήσυχο παιχνίδι, και πάνω απ' όλα να δουν ένα παιχνίδι το οποίο να τους κάνουμε εμείς, όχι να τους κάνουμε, να φέρετε ότι να θέλουν να ξανάρθουν πάλι να το δούνε. Νίκο. Για να αρχίσεις να δεις τον Κολωνό, θεωρώ ότι έχει 5-6 νεαρούς ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλούς. Προτρέπω ανθρώπους από μεγαλύτερες κατηγορίες να έρθουν να τους δούνε. Εντάξει, τώρα δεν θέλω, επειδή μπορεί να ξεχάσω κάποιο παιδί, να μην αναφέρω ονόματα, αλλά είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ωραία. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικόλα, καλή επιτυχία την καινούργια σεζόν. Κώστα και σε σένα το ίδιο. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε Κώστα, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και ευχαριστούμε για την πρόσκληση, Τάσο. Ευχαριστούμε για το... και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι του Άπολα Σπορ, αυτή ήταν η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Καληνύχτα. Καληνύχτα.